Εδώ είμαστε και εμεί, εδώ είμαστε και σήμερα. Μπάσκετ City. Πάμε μέχρι και τι 10 το 2ωρο το μπασκετικό του Λίμπερο. Εδώ είμαστε τετάρτη, 18 Ιουλίου. Πάμε για δεύτερο μισό Μοναδικό καλοκαίρι. Σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Έτσι, έτσι. έτσι. Εδώ μόνο είμαστε. Εμείς, μόνο εμεί ασχολούμαστε για τον μπάσκετ. Έτσι, μπράβο. Μόνο εμεί. Ούτε οι άνθρωποι του μπάσκετ δεν ασχολούνται τόσο <laughs> πολύ όσο εμεί. Η μοναδική μπάσκετ είναι στην, στην Ελλάδα. Στην λοιπόν, Ελλάδα. εδώ είμαστε. Πάμε μέχρι και τι 10 για περίπου 2 ώρε. Θα, θα συζητήσουμε ό,τι μπασκετικό κινείται, ότι υπάρχει ρεπορταζιακό από πλευρά ανάλυση. Εδώ θα είμαστε μαζί με Σταμάτη Μουρελή. Θα τα, θα τα συζητήσουμε όλα. Λέγαμε και από χθε ότι σιγά σιγά μπαίνουμε στην εποχή που υπάρχουν ουσιαστικέ εξελίξει και όχι τόσο συζητήσει και επαφέ μόνο. Και βλέπουμε ότι σχεδόν καθημερινά κάτι καινούριο προκύπτει στο, στον πασχετικό χώρο. Στι ομάδε μα, όχι με πολύ μεγάλη έτσι. Ε, Συχνότητα. Συχνότητα, οκ. Okay. Αλλά εντάξει, και σε εμά εδώ πέρα κάτι γίνεται. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, είναι λογικό σε εμά να μην έχουμε καλοκαίρι όπω προηγούμενα χρόνια γιατί δεν υπάρχουν και χρήματα. Έτσι, δεν υπάρχουν χρήματα για να βγει στην αγορά και να έρχονται οι μάνατζερ και να σου πετούν 4 και 5 και 10 παίχτε. Έτσι, τουλάχιστον στον αφορά που έχει ένα συγκεκριμένο ρόστορο. Άρε, η λίστα που έχει είναι συγκεκριμένη. Όσοι έχουν παίξει στην Ελλάδα μέχρι 23 πρώτου από εκεί και μετά όσοι έχουν παίξει κόβονται. Mm -hmm. <laughs> δεν, τους, ε, α, δεν μπορεί να τους πάρει Από εκεί, από πριν. Ό,τι μπορεί να πάρει από πριν. Έτσι. Mm -hmm. Μόνο αυτούς. Ναι εντάξει. Υπάρχει και μια κίνηση στο NBA σήμερα που έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ναι yeah, θα το, το δούμε. Το, το δούμε. Ε, δείτε, και το ήταν περίμενε. και αυτό ακριβώς. Ήταν κάτι μη, μη αναμενόμενο. Ε, γιατί δεν, δεν υπήρχε το σενάριο πουθενά. Ναι, πουθενά δεν είχε ακουστεί αυτό το όνομα. Που αφορούσε το τρέι του Ντερόζαν του με τον Λέοναρντ. Με και δεν θα είναι μόνο Ντερόζαν από ό,τι έχω καταλάβει. Όχι, είναι ακόμα ένα και ένα αντίθετο που δέκα το τη επόμενη χρονιά. Ναι. Δηλαδή λέγαμε ότι μπορεί να πάει στου Σέλτιξερ, εγώ ο Λέοναρντ. Μπορεί να περίμενε να δει θα γίνει με τον Λεμπρόν για να πάει κάπου αλλού και όλα αυτά. Και καταλήγει στου Ράπτορ αντί του είναι μια πολύ, πολύ... με τον, με τον τερόζα, Πολύ εσύ. περίεργη μεταγραφή αυτή. Έτσι, mm -hmm. ε, δεν ξέρω αν κερδισμένο τελικά βγαίνει το τωρό του η Σπέρς. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Εμένα, εμένα ε, να πω την αλήθεια, πιο πολύ με βγάζει ότι οι Σπέρς είναι κερδισμένοι. Γιατί παίρνουν ένα παίκτη ο οποίος είναι all star, ο οποίος ξέρει τι μπορεί να δώσει. Mm -hmm. έτσι. Ε, θέλουν να βρουν ένα all star οι Σπέρς να πλαισιώσει τους υπόλοιπου που έχουν, δηλαδή κυρίως τον, ε, τον ψιλόπωσμο που μου διαφεύγει το όνομα τώρα. Τον Όλτριτς. Ε, ναι, τον Όλτριτς. Έτσι, ε, και να δουν τι άλλες κινήσεις μπορούν να κάνουν ε, για να ενισχυθούν. Ε, δεν ξέρω αν έμεινε και ο okay Γκέι στην ομάδα. Ε, αλλά νομίζω παίρνω ένα παίκτη τώρα που τους λείπει. Κοίταξε, από τη στιγμή που, τους, ε, σπέρς. από τη στιγμή που ο Λέονταρντ είχε πάρει την απόφαση του να φύγει, ε, το θέμα για τους Σπέρς ήταν ποιον θα βρουν για να τον ανταλλάξουν. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπήρχε ε, οποιοδήποτε θέμα του να παραμείνει ο, ο Λέοναρ του Ήταν ξεκάθαρο ότι είχε πάρει την αποφασίστηση να φύγει. Ε, και δεν, δεν, διαφωνώ μαζί σου σε αυτό που λες, ότι από την όλη η κατάσταση είναι πιθανό να βγουν και τουλάχιστον σε πρώτη φάση, οι πέρσι Γιατί ο Λέοναρ έχει χάσει μια σεζόν. Ε, δεν ξέρουμε ακριβώ αν το κομμάτι τροματισμού τον έχει επηρεάσει και στο κομμάτι το, το ψυχολογικό, που προφανώ τον έχει επηρεάσει. Ε, και θα συνεχίσει στου ναι. Απλά ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε, δεν είχαμε δει κανένα τέτοιο σενάριο να παίζει για τον, ναι. Yeah. Ε, τον Λέοναρντ. Ξαναλέω, εγώ πιστεύω, Νίκο, ότι. Ε, εντάξει, το ξεκινήσαμε με NBA βέβαια, αλλά είναι μια μεταγραφή πολύ σημαντική. Ε, ότι ρισκάρουν πολύ το τρότο. Και όποια ομάδα έπαιρνε τον Λέοναρντ. Ε, ναι, μιλάμε σημαντικά. για ένα παίκτη που έχει να παίξει σχεδόν δύο χρόνια μπάσκετ, 1,5. Mm -hmm. Έχει τα ψυχολογικά του. Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι έχει ψυχολογικά θέματα. Ο συγκεκριμένο αθλητή είναι παικτάρα, ναι, εντάξει, κορυφαίο αμυντικό. All star έτσι it, all around. Από τη στιγμή που είναι καλά, δηλαδή από τη στιγμή που θα βρει τον εαυτό του όσον αφορά το κορμί του και το πνευματικό. Εντάξει, μιλάμε για παίχτη πολύ ψηλό επίπεδο. Ναι, σίγουρα, σίγουρα είναι πολύ δυνατό. Αλλά είναι ρίσκο γιατί δεν ξέρει πώ θα σου βγει. Τον ξέρει απέχτη, αλλά δεν ξέρει αν το ψυχολογικό τον επηρεάζει ακόμα. Από την άλλη, σπέρε ένα παίχτη ο οποίο έγινε και φέτο μια εκπαιδευτική χρονιά στο Τορόντο. Βέβαια το Τορόντο πάλι την πάτη στα πλαιόφι. Πώς γνωστόν με το Λεμπρόνι για το θέμα. Mm -hmm. ε, φεύγει λοιπόν από μια ομάδα το Τορόντο που είχε ένα ταβάνι ρε παιδί μου. Εντάξει εγώ δεν πιστεύω έπρεπε να κάνει κινήσεις κι άλλες στο Τορόντο για να μπει σφίν αυτή τη στιγμή στους Celtics λογικά στην Ανατολή. Ναι απλά αν σκεφτούμε το Τορόντο τα 2-3 τελευταία χρόνια ε, όλοι περιμέναν ότι θα, θα φτάσει μακριά και όταν έφτανε εκεί στα ημιτελικά τη περιφέρεια, στα ε, τελικά, ε, με τελικά, τελικά με, τους, με καβαλίε και ερχόταν εδώ η σκούπα από το Λεμπρόν. Ε, Προφανώ και έπρεπε να μπουν σε μια κατάσταση rebuild, έτσι. Ναι, σίγουρα, και σε αυτό σίγουρα. Το, σίγουρα. το, πλαίσιο είναι και η ανταλλαγή του. Είναι ναι, ο ερχομένο του. Εντάξει, προφανώ γι' αυτό το κάνουν. Το έτσι, σου λέει ότι δεν, δεν μπορούμε να πάμε παραπάνω με το δίδυμο με τον Ντερόζαν και τον Λάουρι. Α δοκιμάσουμε Λάουρι με, με Εντάξει, εγώ ξαναλέω, σε πρώτη άποψη μου φαίνεται, σε πρώτη κόρα μου φαίνεται ότι οι κερδισμένοι βγαίνουν οι σπέρς. Έτσι, γιατί παίρνουν ένα παίκτη που ξέρεις τι μπορεί να σου δώσει, ε, όλο τα παίκτης, mm -hmm. έτσι, ε, παίκτης ομάδας που ταιριάζει στην φιλοσοφία του Ποποβίτς. Mm -hmm. Δεν είναι δηλαδή ο παίκτης που θέλει μια μπάλα μόνο του, αλλά είναι παίκτης που κάνει πολλές δουλειές στο γήπεδο. Mm -hmm. ε, και είναι ένα παίκτης ο χαρακτηρι... έτσι, που έχει χαρακτηριστεί καλό παιδί από όλους, δηλαδή δεν έχει θέματα πολλά ε, που αυτά τα κοιτάει mm. ο Πόβετς πάρα πολύ Έτσι, και το και βάζει ναι. σε βάζε μια μηχανή, σε έναν οργανισμό που τέτοιους παίκτες μπορεί να τους πάρει και να τους ανεβάσει επίπεδο, Ας Έτσι, μιλάμε. και μαζί ομάδα mm -hmm. Και μιλάμε για ένα παιδί, τον Τερόζων ο οποίο το έχει πει και δημόσιο ότι έχει περάσει από καταθλήψη. Έτσι, κάτι που σημαίνει ότι ναι, 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 ναι. Ε, γενικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το κομμάτι το πνευματικό τον, τον απασχολεί, απασχολεί πολύ. Απασχολεί πάρα πολύ, ναι. Έτσι. ναι. Και, το, και όχι μόνο έχει περάσει, γιατί πολλοί μπορεί να έχουν περάσει και να, το διώσει, να μην το ξέρουμε. Και... Το, το έκανε και δημόσια, το είπε και έτσι. δημόσια, εξήγησε το τι έκανε, το τι πέρασε και όλα αυτά. Έτσι. Ναι, όχι, ναι. Και κάτι τέτοια πράγματα, κάτι τέτοια θέματα, δεν παίρνει δύο χάπια όπως έχεις ένα κεφαλο και περνάνε. Όχι, όχι, όχι. Έτσι. Ναι. Εντάξει, άμα μπει στη λογική το χαπιών για την κατάληψη, τώρα τα πα. Αυτό, αυτό, θέλω να πω. Ναι. Αυτό θέλω να πω ότι... Ε, το πάλεψε μόνο του, ναι, Δείχνει και την ψυχή του δύναμη. Ακριβώ. Εμένα δεν είναι απέναντι από αυτήν την πέρασε. Και το θεωρώ ότι επειδή είναι στο Τωρόντο και αυτό και ο Λάουρη είναι κάπω λίγο off the, of the, radar. Ναι. Ράβεις, δηλαδή εκτό του ραντάρ των celebrities, των all star παιχτών, των των των. Γιατί καλώ και κακό στο Τωρόντο οι Αμερικανοί ό,τι έχει να κάνει με τον Καναδά το έχουν λίγο υποτιμημένο. Ναι, ναι. ε, τώρα νομίζω θα αλλάξει και η λογική του NBA πάνω στον Τερόζαν από τη στιγμή που πάει στου Πέρσ. Και βέβαια δυναμώνουν πάρα πολύ για μένα οι Spurs, Έτσι γιατί μια ομάδα που πέρσι μπήκε στα playoff χωρί το λέω τώρα βάζει ακόμα έναν ε, καλό, πολύ καλό παίκτη στη μηχανή. Mm -hmm. Ενισχύεται. Βλέπω ότι ο Πούποβιτ δεν το παρατάει το, το παιχνίδι. Το να χτυπήσει δηλαδή αυτού που έχουν μαζευτεί στη Δύση και μιλάω για το Sturridge Warriors, για το Houston, για του Lakers, για όποιον εμφανιστεί δεν βλέπω να τον παρατάει ο Γιώργο Πόποβιτ το τέτοιο και θέλει να του κοντράρει. Να. Δηλαδή θα μπορούσε η ε, Σπέρι να το στείλουν κάπου αλλού τον Λέοναρτ, είτε στου Clippers που ακούστηκε τελευταία, είτε σε κάποια άλλη ομάδα και να, εντάξει, να πάρουν όσο γίνεται περισσότερα ανταλλάγματα μελλοντικά. Να. Αλλά είδε ότι επιλέξαν να το στείλουν ειδικά στο Τωρόντο για να πάρουν ένα παίκτη που αυτή τη στιγμή μπορεί να του δώσει 25-30 από του. Γιατί τόσο γιοντορώσανε. Ναι, ναι, έτσι, ναι έτσι. Δώσεις, Δηλαδή. δηλαδή ε... Ε... Και σπέρ ε... βλέπει ότι ναι, δεν ναι, το. δεν το τέτοιο... Δεν δε δε το, δε το παρατάνε. Και πιστεύω ότι θα κάνουν και άλλε κινήσει πέρσι. Τώρα, γιατί τώρα με αυτή την κίνηση που κάνανε, ίσω να αδειάσουν και χώρο στο Solar Cup. Ναι. Έτσι. Πιστεύω ότι θα κάνουν και άλλε κινήσει που θα χτίσουν ένα καλό σύνολο για να. Ε, του χρόνου να χτυπήσουν του υπόλοιπου mm -hmm. στα ίσα. Mm -hmm. Έτσι δεν πρέπει να του επιτιμάμε ποτέ του πέρσι. Ναι, συμφωνώ. Όσο <δεν συμφωνώ>. είναι <συμφωνώ> εκεί ο Πόποβιτ. Έτσι. Και με τον Όντρι και με τον Κασόλ. εντάξει έφυγε ο Πάρκερ, αλλά είχε πλέον πολύ λίγο χρόνο συμμετοχή. Σέμινο Μανό. <συμφωνώ> ο Πάρκερ ήταν και. Είχε αυτό ένα σοβαρό τραυματισμό σε τέτοια <συμφωνώ> ηλικία που εντάξει δεν είχε Αν βρω ένα καλό playmaker τώρα οι Spurs. Δηλαδή έχουν πεντάδα τώρα ο έτσι δεν του συζητάμε. Ναι, λίγο, αυτό το μίλη πρέπει να φάμε από εκεί. Αυτό ναι. δεν με ψήνει. Εντάξει, κοιτά να δει. Ε, Ακού ε, φίλε <σχ> Πόποβιτ, τώρα εδώ πε.Δω άρεσε, δεν ξέρει. Εντάξει, εδώ πέρα ξέρουμε λιλο, καλύτερα. Λογικά, λογικά. Θα ψαχτεί να πάρει έναν πλήμμα και ο Πόποβιτ. Ναι. Κάτι θα, θα βρει. Έχει βέβαια κανένα δυο πτυρικάδε από πίσω <σχ> που είχαν παίξει πέρσι. Αλλά θέλει έναν. Για να πει ότι έχω μια πεντάδα η οποία είναι πεντάδα ορστά. Δηλαδή βάλετε ρόζαν. Νομίζω πρέπει να μείνω gay. Αν βάλει όλτε, βάλει γκασόλ. <στα> κάτι είδε... Και εγώ νομίζω ότι έχει και. Βάλει και ένα περιφερειακό καλό. Συν του άλλου που έχει μπακά που είναι καλοί οι παγκίτε. Έτσι. Μιλάμε για ομάδα. Που, σίγουρα μπαίνει στα που λέω. <στα> και, και ο Ντερόζα που βγαίνει στου πέρσι είναι, είναι ένα παίχτη που λείπει στη λογική ότι είναι. Είναι σκόρερ, ρε, παιδί μου. Αυτή είναι η δουλειά του. Δεν είναι ότι κάνει πολλέ δουλειέ. Είναι σκόρερ, α ναι, η ναι, ναι, είναι, ναι. είναι, είναι σκόρερ. Θα σου βάλει 27, 28, 30, 35. Αυτό είναι κάτι που του έλειπε. Όταν πήγε ο Γκέι, okay. mm -hmm. ουσιαστικά γι' αυτό τον πήραν. Για να είναι ένα σκόρερ, ο οποίο όμω θα κάνει και άλλε δουλειέ. Αλλά κυρίω να είναι σκόρερ, γιατί του έλειπε αυτό. Οι mm -hmm. σπέρδε πέσανε πολύ μεσηόρι στην επίδεση. Αλλά δεν μπόρεσε ο Γκέι okay, να προσαρμοστεί όπω ήταν στι προηγούμενε ομάδε του στο Σαν Αντώνιο. Mm -hmm. Στο βαθμό που θα ήθελε ίσω από Και να ότι αυτό το... το σκόρ που του έλειπε το είδαμε και στη σειρά που είχαν με του Γουόρε στα ξεκινήματα των, των playoff. Με του Γουόρε δεν ήταν καλά, ναι. θυμάμαι. Που ρε παιδί μου, ενώ έβλεπε ότι προπονητικά το παιχνίδι το ακολουθούσανε, εκεί πρέπει να βάλει ένα-δυο σουτ που ήταν ελεύθερα, λέω για παράδειγμα, δεν πήγαν. Ναι. Κατάλαβε. Δηλαδή, γιατί σου έλειπε αυτό το πράγμα. Ήταν και πάλι και παλαιόναρτ. Δηλαδή, και έγιναν πάλι στι λεπτομέρειε. Θεωρώ ότι οι αποκριστηκαν... Ναι, προπονητικά ήταν πολύ καλοί Έτσι, στα, στα παιχνίδια τότε με του Γόριου. Όχι, είναι μια θεωρώ μεταγραφή που αλλάζει τα δεδομένα στη Δύση, βάζει ακόμα μια ομάδα στο κόλπο, του Πέρ για μένα. Mm -hmm. Ε, αποδυναμώνει βέβαια για μένα το Τωρόντο γιατί είναι ρίσκο. Ξαναλέω ο Λεωνάρτ με τη λογική, την ψυχολογική, όχι την αγωνιστική. Αγωνιστικά, ξέρει τι μπορεί να σου δώσει. Με την ψυχολογική λογική, πώ θα είναι, γι' αυτό νομίζω ότι και οι Σέλτιξ δεν το πίεσαν πολύ το θέμα. Mm -hmm. Είχε γραφτεί κάπου για ανταλλαγή ε, τον Λεωνάρτ με τον Χέιουεντ. Δεν νομίζω ότι πήγε αυτό το σενάριο καν στου Σέλτιξ. Αλλά οι Σέλτιξ δεν πήγαν καν στη λογική να το κυνηγήσουν παραπάνω, πιστεύω για αυτό το λόγο κιόλα mm -hmm. για το θέμα ότι είναι ρίσκο. Ένα παίκτη που ένα χρόνο για να παίξει μπάσκετ, που έχει τα ψυχολογικά του. Που ξαφνικά που, εκεί. Από ένα που... Και μετά δεν έπαιζε μπάσκετ, δεν ήρθε ναι, καλά με το δραματισμό. Με δεν ήρθε καλά με, καλά με το αυτά. πόδι του, με το ναι. έτσι του, με αυτά. Ε, δεν μπλέκει. Ε, ε, δεν δεν μπλέκει με αυτού. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, όλοι οι αθλητέ το ξέρουν αυτό, ότι όταν έχει ένα τραυματισμό σοβαρό όπω είχε ο Λεωνάρτ, έτσι μετά φοβάσει το πόδι. Και να σου πει γιατρό, ε, παίξει κανονικά, το φοβάσαι ναι. το πόδι. Mm -hmm. ε, αλλά στον Όδο νομίζω ότι πήρε πάρα πολύ ψυχολογικα mm -hmm. Δηλαδή έχουμε δει αθλητές στο NBA να γυρνάνε, να είναι έτοιμοι ε, σε όλα τα αθλήματα και στο NBA όμως κύριος που εντάξει και η ιατρική έτσι είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, πάρα πολύ ψηλό και όλο το, το, η, φροντίδα αν θέλεις του οργανισμού γύρω από σένα. Mm -hmm. Αλλά είδαμε το Λέωνα τελικά είχε, είχε, πρόβλημα. Δηλαδή, μόνο το γεγονό ότι έφτασε στο σημείο να λέει ότι μπορεί να πάω στου κλίπες που α πούμε οι κλίπε είναι πλέον δεν έχουν κανέναν πια. Έτσι. Δηλαδή αυτό σου δείχνει ότι ήταν εξαίσθηση. Ε, έχει θέμα. Και εγώ πιστεύω ότι έχει θέμα γιατί σου λέει στους κλίπρες και να, και να, να χάσουμε 60-70 μάτια που είναι ομάδα, δεν μας πει κανείς και τίποτα. Ίσως και η πίεση την... Στο τέλο να μην την, την άνοιξε την πίεση mm. ίσω πέρσι. Γιατί ε, οι έχουν πίεση πέρσι, έτσι. Δηλαδή είδε φέτο. Ναι, εντάξει, μπορεί να μην είναι στο επίπεδο που ήταν κάποια τα προηγούμενα χρόνια, ναι. αλλά όντω είναι ομάδα που ε... πάντα με το Πόποβιτ Σκέψου φέτο ότι στο εκείνη την περίοδο που φαινόταν δεν θα μπουν playoff υπήρχε έντονη κριτική mm -hmm. από όλα τα ΜΜΕ στην Αμερική για τον Πόποβιτ. Ε, Όχι ναι. για τον Πόποβιτ, σαν Πόποβιτ, για τον οργανισμό, για του Πέρση. Mm -hmm. Ότι α πούμε κάπου έφτασε το τέλο, έκλεισε αυτή η περίοδο η μεγάλη με του τίτλου. Που εντάξει, μην μου σταμάτησε ο Ντάγκαν, ουσιαστικά έκλεισε η περίοδο, έτσι πάμε για καινούρια Και ουσιαστικά αυτό κάνει ο Πόποβιτ τώρα. Προσπαθεί να χτίσει μια καινούρια περίοδο. Έφυγε ο Πάρκερ ετσι mm -hmm. Τον άφησε. Τώρα... Ε, ναι, εντάξει, κάποια στιγμή οι κύκλοι κλείνουν και. Πάμε ναι, στα και επόμενα. Προστάτε, να ανοίξει ένα καινούργιο. νομίζω ότι ο ε, Ρόζα είναι ένα από του παίκτε που μπορεί να ανοίξει. Mm -hmm. Τώρα θα μου πει είναι δίκαιο για το Τωρόντα, α πούμε, που αν δεν του βγει. Εντάξει, mm -hmm. να κάνουμε επιλογέ είναι αυτέ. Ε, ναι, είναι, Άμα του βγει του Λέοναρτ του Τωρόντο. Ε, μπορεί το, να αλλάξει στάτου. Και, και το Τωρόντο, ναι, τουλάχιστον στην Ανατολή. Έτσι, γιατί mm -hmm. ναι, okay. η διαφορά με τη δύσκολη στιγμή για μένα, αν υπάρχει μια ομάδα που μπορεί να κοντράρει την Ανατολή, Τη Δύση συγγνώμη είναι μόνο η Celtics. Μόνο η Celtics, οι, οι, οι πλήρη Celtics μπορούν να κοντρίνουν την Ανατολή. Ξέρω, πλέον με του πέντε δόξα ναι, θα βρουν από εκεί. Κοιτάξτε, αν πάρει κανέναν ακόμα η Celtics, έτσι δεν έχουν. Ε, Θέλει ένα ψηλό, εγώ πιστεύω ακόμα. Mm -hmm. Ένα ψηλό εκεί στο τέσσερα, α πούμε. Αλλά βλέπεις ότι έχει μια, έχουν μια ομάδα Celtics που οι παγκίτες, ας πούμε για μένα, που έχει από πίσω είναι καλύτεροι από του παγκίτες των Warriors. Mm -hmm. Αλλά ναι. εντάξει, είπαμε, άμα είναι υγιεί οι Σέλτιξοι. Οι Σέλτιξοι, άμα είναι υγιεί, μπορούν να μπουν στη λογική να, να κοντράρουν κάποια ομάδα από την Ανατολή. Όποια βγή ε, ε, τίτλο στην Ανατολή, Είσαι. στη Δύση, έτσι. Ναι, ναι. Α να δούμε. Πάντω ήταν ενδιαφέρον αυτή η κίνηση. Ομολογουμένω τράβηξε τα βλέμματα πολλών που ασχολούνται με το NBA. Έτσι. Ε, να δούμε. Τώρα δεν έχει μείνει κανένα άλλο. Όλοι κλείσανε. Δεν, δεν έχει κανένα ότι... άλλο. Μόνο 30 αμα γίνει τώρα, δηλαδή κανονικό. Ο Μέλο δεν ξέρω πού θα πάει. Εντάξει, ο Μέλο πια δεν θεωρείται Ορστάρ. Δεν θεωρείται το... Ορστάρ ο Μέλο, εντάξει. Mm. Θεωρείται Ορστάρ σαν επειδή είναι ο Καρμέλο και ήταν στη Νέα Υόρκη. Άμα τώρα πάει σε, καμιά... σε κανέναντεύο, κανένα δεν θα ξεχάσει τι είναι. Ήδη πια δεν ασχολείται στην Αμερική μαζί του. Mm. Ήταν το... η φυσιογνωμία του Νίξ, ασχολούνταν γιατί ήταν η Νίξ, γιατί είχε ένα όνομα καλό Καρμέλο από το κολέγιο. Ε, αλλά κάποια στιγμή όλοι καταλαβαίνουν πια ότι δεν μπορεί ο Καρμέλος. Τόσο δεν... τον έχω μία δυναμία, αλλά δεν είναι στιγμή. Νομίζω ότι πλέον δεν, δεν... Σου έχω πει την ιστορία. Ήταν ε, το 2006, ναι. στο παγκόσμιο, στην Ιαπωνία που mm -hmm. ήμασταν. Ε, στο μάτς εθνικής με την Ιαπωνία, με την ε, Αμερική. Ναι. Τότε η Αμερική είχε μέσα Λεμπρόν, Λεμπρόν Καρμέλο, Κρισ Πολ, Δουέιτ, Χάουαρτ, Σομπατήρ, τον Έλτο Μπραντ. Ή, δηλαδή ήταν βέβαια σε κατάσταση πρωτοετή, δευτεροετή στο NBA. Ναι, αλλά okay. ήταν, μπρό, μου, ναι, 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 ήταν ο Λεμπρό, παιδί μου. Πώ να το ήταν ξέρω, ο Βέιντ, ήταν ο Χάιντριχ, ο Κρι Πόλ. Που ήταν νέοι όμω αυτοί όλοι. Mm -hmm. Ήταν δηλαδή μεγάλα project για το NBA. Ναι. ήταν ε, στο γήπεδο με την Αμερική. Ήταν, ε, είχε 22.000 στο γήπεδο, στη Σαϊτά Μαρένα. Ε, είχε ξέρω εγώ 150 Έλληνες 200. Είχε καμιά 100 Αμερικάνου και όλοι ήταν Ιάπωνε οι οποίοι mm. USA, USA. Ναι. Όλοι. Και είχε έναν Αμερικανό, Αφροαμερικανό, ο οποίο ήταν εκεί κοντά σε εμά, δημοσιογράφο. Ναι. Ο οποίο δεν σταμάτησε από, το, από την ώρα που μπήκε στο γήπεδο μέχρι την ώρα που βγήκε να φωνάζει Καρμέλο. <laughs> τον Καρμέλο, Μέλο. <laughs> να φωνάζει, ρε συνέχεια. Μέλο, 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 <laughs> Μέλο. <laughs> συνέχεια, ρε. <laughs> ναι, δηλαδή <laughs> είχε, είχε κόλλημα με τον Καρμέλο αυτό. Πραγματικά. <laughs> Έτσι ένα Αφροαμερικανό, ο οποίο. Δεν σταμάτησε ρε παιδί μου το, 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 φώναζε Ειδικά στα time out που εκεί ξεσταματούσε και λίγο η μουσική ναι. από τα time out και αυτά και μπαίνανε οι ομάδε. Ακουγόταν και ήταν και σχετικά κοντά γιατί εμεί οι μουσουλμάνοι ήταν σχετικά κοντά στου πάγκου, α το ναι. πούμε έτσι. Και τον άκουσε σε Μέλο, μέλο, μέλο. Συνέχεια ρε, δεν σταματούσε. <laughs> Όποτε, εντάξει όλο το γήπεδο ξεφόραζε USA, USA. Αυτό ο Αμερικανό με την με μπλούζα USA και αυτά ξέρω εγώ. Ναι. Και το κόλλημα εκεί με το μέλο. Κόλλημα εκεί. Πρέπει να τα ανοίξει. Καλά, αν ανοίξει εκεί κολλητό σου πάει κλέ. και βόναζε μέλο, μέλο. Μετά βέβαια τον πήρε και αυτά τα κλάματα. Μετά το μάτσε και το μέλο και το καρμέλο. Και... <laughs> και Του πήρα τα κλάματα μετά. Τρέχα να κρυφτούν. <laughs> Θα δει πω <πώς> τρέχα μετά <laughs> <laughs> για να μην κάνω δηλώσει. Και αυτή, ε. Oh, oh. δεν αλλάζει αυτό. Καταρχήν, εντάξει, βγάλανε υποχρεωτικά κάποιο ρε παιδί μου. <laughs> 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 Αλλά οι περισσότεροι φύγανε γρήγορα. Ναι. Γιατί του είπε ο υπεύθυνο, εκεί δεν ήταν τόσο εύκολο να σταματήσει σε παγκόσμιο. Δηλαδή, έχω μια φωτογραφία που έχω τραβήξει με το Wayne που μιλάει. Εγώ θεωρητικά είμαι κοντά, είμαι σε μια απόσταση κοντά στα 8 μέτρα. Αλλά ναι, Είναι, είναι όμω στο μέρο που τίθεται είναι εφημερίδε. Ναι. Και έχουν, γιατί είχε ένα μέρο για τι ε, τηλεοράσει που είχαν πληρώσει τα δικαιώματα, mm -hmm. ένα μέρο για τι τηλεοράσει που δεν είχαν πληρώσει τα δικαιώματα mm -hmm. και ένα μέρο μετά για τι εφημερίδε που εκεί γινόταν mm -hmm. ο κακό Χαμούλη. Αν μιλάμε τώρα, γινόταν ε, πάνικη εκεί. Και όταν ήρθε πριν το μάτι το δικό μα που είχε παίξει Αμερική και προσπαθήσαμε να πάμε να τον κάνουμε μια δήλωση για την Ελλάδα. Ε, και έρχεται ο Ντουέι Βουέιτ έχει τουλάχιστον 500 Κινέζους που είναι πάλι με κάμερες από τηλεοράσει, οι οποίοι θέλουν εκεί ρε παιδί μου, Αμερικοί, οι Άπωνες. Οι Αμερικάνοι ήταν ελάχιστοι. Δεν είχε τόσο πολλούς Αμερικάνους. Ναι. Έτσι. Το... Έναν μάλιστα είχα γνωρίσει και έναν Αμερικάνο που είχε μια πολύ καλή στήλη. Μα είχε κάνει μια δημοσκόπηση. Ε, ήμασταν εμεί οι Έλληνε, καμιά 20 άτομα που τρέξαμε στου Αμερικάνου. Και ήταν ένα πανικό και το πιο κοντά που ήμουν ήταν στα 8 μέτρα. Σε μάτσε πριν χάσουν, έτσι. Μετά τα χάσανε βέβαια. Χαμένοι όλοι. Μόνο, μόνο ο πατέρα σταμάτησε να μιλήσει. Δηλαδή τον πιάσαμε, ξέρει τον πατέρα. Δεν βγάλανε του μεγάλου. Οι μεγάλοι μιλήσαν στι τηλεοράσει, δηλαδή Λεμπρόν, Γουέιτ και Καρμέλο. Αυτή ήταν τα ονόματα. Οι ναι. άλλοι ήταν. Δηλαδή ο Κρι Πολίτη δεν τα είχαμε να λέγαμε, δεν ασχολείται κανεί με τον Κρι Πολίτη. Δηλαδή έλεγα τότε στον εαυτό μου, επειδή είχαμε τόσο την τρέλα με την εθνική, επειδή είχαν την πορεία. Ότι Υπήρχαν φορέ που μπορούσε να μιλήσει ρε παιδί με κάποιον από αυτό. Μα το ήξεραν. Τι εκείνη την ώρα. Εντάξει, δηλαδή, ο μόνο που μα μιλούσε άνετα ήταν ο Μπατήρ. Yeah. Έτσι, ο οποίο πρωταθλητή κόσμο είναι με το NBA. Δηλαδή έχει τρεχτελίδι το ο άνθρωπο. Mm -hmm. Έτσι. Του άλλου που πούδρα, δηλαδή. Καλά, δεν μιλάω τι γίνονταν στο Γιάο Μίνγκ. <σχελίδι> <εντάξει. σχελίδι> στο Πρέπει... <σχελίδι> κράτα, κράτα, κράτα. Είναι ωραία ναι, Θα πάμε στο διάλειμμα και, επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπάσκετ City. Πάμε μέχρι και τι και τις 10. Σταμάτη Μουρελή, Νίκο Μουσχοβίτη, πίσω στο μικρόφωνο, στο δίωρο το, το δικό μα το μπασκετικό. Ξεκινήσαμε λίγο με, με, τα του NBA, γιατί προέκυψε σήμερα και πριν από λίγο και το τυπικό κομμάτι του, του trade του Λέοναρντ με τον, με Τερόζαν, που έχει έτσι ενδιαφέρον όπω και να το κάνουμε. Και επειδή ξέρετε το NBA το αγαπάμε λίγο παραπάνω σαν εκπομπή. Ε, οπότε μπορούμε έτσι. <συμπάνε> να Πάμε τόσο πολύ. Και τώρα το είδα το θέμα και θα σε διακόψω. Και θα σου, θα σε ρωτήσω, είσαι πολύ μικρό βέβαια. Τι έγινε πριν 32 χρόνια σαν σήμερα. Ωχ, oh, καλά. <laughs> Ρωτά άνθρωπο. Αν με ρωτήσει πριν 3 χρόνια σαν σήμερα. Πε μου, ε, του έχω δείξει τώρα μια φωτοπική είναι αυτή εδώ. Περίμενε. Άμα μου βρει. Τέρμα αριστερά είναι ο Ματσουλιόνη, σωστά. Ναι, το βρήκε. Ψηλό ο Σαμπόνη. Ε, καλά, αυτό είναι σίγουρο. Εντάξει, δεξιά δε... είναι ο. Τέρμα δεξιά είναι ο τέτοιο. Ο... Έχει παίξει Ελλάδα αυτό. Όχι. Άρα είναι ο Βάλτερ. Ναι. Ποιο το, το... νομίζει ότι είναι μου έμεινε το τίτσοκ. Ποιο τη Αλλά λέω δεν υπάρχει κιόλα περίπτωση <Τι> να <αν> είναι πέρα <Τι> από του αυτού. <Τι> και ανάμεσα σε ματσουλιώνε και σαμπόνι δεν το έχω φίλε. <Τι> φίλε, <Φιλέ>, ρίμα κορτινάει <Τι> τη. Α, οκ. Ρίμα κορτινάει τη. Οκ. Και για να καταλαβαίνει ο κόσμο τη σου δείξω σε μια φωτογραφία τη τεράστια, τη πολύ μεγάλη Σοβιετική Ένωση. Έτσι. Η οποία Σοβιετική Ένωση σαν σήμερα. Σαν 32, σήμερα, δηλαδή, 32 ολόκληρα χρόνια. Το 86. Τι? Το ναι, ναι Τον, ωραία. 6, λοιπόν. Ε, έκανε την, την, μεγαλύτερη για μένα ανατροπή παγκόσμια που είχε γίνει ποτέ. Καταρχά, να μιλήσουμε μιλάς με κάποιον ο οποίο το 86 δεν είχε γεννηθεί, έτσι. Να ξεκινήσουμε από εκεί. <laughs> <Εντάξει>. <laughs> Και το ότι βρήκα τρει από του τέσσερι είναι μεγάλη επιτυχία. Oh, ναι, ναι, ναι. Ε, όχι. Η, είναι. Το, είναι τι, θα σου πω, έχω ζήσει ε, εθνική. Αυτή η ανατροπή ήταν κέρδιζε, το, το θυμάμαι σαν σήμερα, ήταν τα πρώτα μα που έβλεπα. Η, η Ιουγκοσλάβη τώρα, έτσι ενωμένη η Ενωμένη Ιουγκοσλαβία τότε, με Πέτροβιτ, mm -hmm. με Τράζεν, με Αλεξάνδρ, mm -hmm. με πιτσυρικά Ντίβατ, mm -hmm. που έμεινε αυτό το μάτζ γιατί ο Ντίβατ έκανε τα λάθη. Έτσι η Σβετίτσα ήταν αυτό λιπάκες, είναι το μάτζ που έχει γίνει. Με σώσει, το... Ναι. που έχει κάνει τα τοπία το από του 9 πόντου. Μάλιστα. Από του 9 πόντου, έτσι. Έκανε τρομερή ανατροπή με το τέλο 85-76 με τσουτούρα. Πώς? Ζώνα, τσουτούρα, τριά φωτιά, τριάρι φωτιά. Έτσι. Και το δείχνει εδώ τι έρθει έτσι με τον Άιμιζα να ναι. Τον Συρίγου, έτσι. Και γίνεται εκεί τώρα η ανατροπή τη ανατροπή. Σαμπόνις τρίποντο. Ε, κλέβει την μπάλα τη με τα πάλι τρίποντο. Mm -hmm. Ξεκινάει με το λάθο του, 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 Divac. του Divac. Ο Σαμπώνει τότε Υψηλή ψηλή για... μόνο καλά αυτό στα μάτια. Όλοι οι τι... ψηλοί το, το κάνατε. καλά, όλε οι γκέλε κάνατε. ο ο... ο τότε έτσι, για την εποχή ήταν πολύ γιατί σου <laughs> ναι. Δύο είναι, ξαμπορίς, 20 πόσο ε, Και γι' αυτό ήταν και ξεχώριζε και τόσο έτσι. πολύ. Έτσι. Δεν είναι. Πώ να δει τώρα και γίνεται. Τότε ακόμα είχε μία στι μία βολέ. Δεν είχε δύο βολές. μία μία. Ναι. πρώτη, και τη δεύτερη. σα δεν και είχε το δικαίωμα όμω τότε να διαλέξει. Δηλαδή η παραφορά okay. Δεν είναι. Ακόμα ήταν τότε πολύ περίεργε οι κανονισμοί. Οι Ιουγκοσλάβοι θέλουν να κάνουν επαναφορά Και τότε πάλι ο Ντίβατ είναι που κάνει λάθο. Έτσι. Βάλτε τι Βάλτερ. 85-85. Ναι. Δευτερόλεπτα από το τέλο. Έτσι. Παράταση για σα. Φίλοι, νομίζω τότε την είχαν πάρει χαμπάρι όλοι και του φίλου πηγαίνανε και πιάναν ναι, ναι, Παράταση γεια σα. Με σαμπόνι ναι. εκπληκτικό είναι. Το θυμάμαι σα γιατί το 86 το παγκόσμιο που είχε πάει και εθνική μέρο στο, το πρώτο μεγάλο τουρνουά με γκάλι να κάνει απίστευτα πράγματα με τον Παναμά το πρώτο παιχνίδι. Ε, ήταν το πρώτο, το πρώτο τουρνά που θυμάμαι καλά. Yeah, δηλαδή yeah, θυμάμαι yeah. και το 85 το πανευρωπαϊκό που είχε γίνει στην στην Γερμανία, συγγνώμη. Ε, με μια πολύ καλή τότε Σλοβακία και το, το 83 αμυδρά. Πολύ αμυδρά το τέτοιο. Αλλά το 86 το παγκόσμιο στην Ισπανία <συνσπαλίου> το θυμάμαι. Άρα, γιατί... εγώ, εγώ για να σου πω, τα αμυδρά που αρχίζω να θυμάμαι είναι. Το 95 είχε γίνει στο βάκα μου το μπάσκετ. Το 95 <συνσπαλίου> ήτανε. Ναι. Αν θυμάμαι, ή 97. Ναι. Ή το 95 ή το 97 ήτανε. Το νομίζω, νομίζω, νομίζω νομίζω ήτανε. 95 νομίζω ήταν. Ναι, Ωραία, από εκεί εγώ αρχίζω να θυμάμαι κάποια πράγματα. Ναι. Όχι, είναι εκπληκτικό τώρα όσοι παλιά ακούτε μεγάλη, ηλικία, δηλαδή 40' και κάτι ακόμα. <συνσπαλίου> <συνσπαλίου> ε, εγώ το προτείνω σε όλου να κάτσουν να το δουν. Όλο το ματ. Έτσι, να μην δει μόνο εκείνο. Όλο το ματ. Γιατί άμα δει τώρα ποιε ομάδε είναι. Τι παίχτε πε τότε στη Ιγκοσλαβία και η Σοβιετική Ένωση. Τότε ακόμα ήταν η Σοβιετική Ένωση. Έτσι. Ναι. Και η Ιγκοσλαβία ήταν το ξεκίνημα τη φουρνιά που έφτασε στο απόγειό του το 1991. Mm -hmm. Με το, το με 91 εκείνη πριν διαλυθεί η Ιγκοσλαβία. Ναι. Εκείνη η φουρνιά έφτασε εκεί, σε εκείνο το επίπεδο. Τότε υπήρχε η Αμερική, η Σοβιετική Ένωση, η Ιουγκοσλαβία, έτσι και εμεί. Τότε 87-89 που είχαμε μπει σφίνα. Ε, εκείνη η ομάδα τώρα ήταν. Ο Ντίβα σκέφτηκε ότι ήταν 18 χρονών το 86. Ναι, ναι. Το 91-92 ήταν 20 κάτι. Ήταν και μετά σκέψε την μπήκε μέσα στο κόλπο του Ράτζα. Ε, υπήρχε ο Βράγκοβιτ, μπήκε ο Κούκο, σιγά σιγά. Ο Τζόρτζεβιτ. Έτσι. Εντάξει, ο είναι πιο μετά, είναι πιο μετά. Δεν ήταν λίγο η, η επόμενη γενιά. Ο, ο, ο Τζόρτζεβιτ. Ναι. Ο... Λίγο πιο μετά από αυτό ναι, που ναι, ήταν. Ναι. Ναι, 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 λίγο. Γιατί α πούμε το 95 ψηλό, θυμάμαι γάμυρα νομίζω ήταν. Λίγο, ήταν ο Μπράντοβιτ. Ναι. Εκείνη την χρονιά. Απλά ήταν μια, μια γενιά που έφευγε το Σέρβων, Έτσι, όπω να ξέρω εγώ, Τσούτουρα. Ο Ράτοβιτ, ο Αράποβιτ, ο ψηλό, ο Νταλιμπάγκιτ. Mm -hmm. Έτσι, και, ε, ο Σβετίνιτσιάνεν. Και έμπαινε η καινούργια γενιά που ήταν η γενιά του Ντράζεν. Έτσι που εντάξει το 90. Το 1991, α πούμε, η Οικοσλαβία παίζει εκπαιδευτικό μπάσκετ. Ναι. Εμά στο Ευρωμπάσκετ το 91, το 89, mm -hmm. συγγνώμη, το 89, ήταν τότε που είχε πολύ καλή ομάδα, βέβαια, αλλά επειδή παίζαμε και μέσα στο Βελιγράδι, εντάξει, στην Οικοσλαβία έγινε τότε, τότε, γιατί και στην Ελλάδα το 87 που έγινε, είχαμε σφυρίχτρα με το <laughs> κόρυβο μα <κορυδευάμαστε>. τώρα, μην λέμε ότι να είναι, και τότε και αυτοί είχαν σφυρίχτρα πάρα πολύ, αλλά είχαν και ομαδάρα. Η οποία το 91 90 90 έδειξε πόσο μαδάρα είναι. Mm -hmm. Και ε, ε, έμεινε πάντα ερώτημα αν θα κόντρανε το 92 την Αμερική τι θα γινόταν. Αν θα μπορούσε κάπω να του. ξέρει, την Dream Team, την πρώτη Dream Team. Mm -hmm. Αν θα μπορούσε κάπω. Κάπως, γιατί ήταν όλοι πετσυρικάδε δηλαδή, έτσι, δεν είχαν παίξει NBA. Δηλαδή ο Ντράζεν πολύ μετά πήγε στο NBA. Ο Κούκο το ίδιο, ο Ράτζα. Α, ο Ντίβατ. Μπορεί να δηλαδή, δεν είχαν εικόνε από NBA. Αλλά αν θα μπορούσε εκείνη η ενωμένη φουρνιά. Mm -hmm. Σέρβων και Κροατών κυρίω και ο Σντόβ ήταν τότε στα Σλοβαίνου. Ε, αν θα μπορούσε λίγο έτσι να του ενοχλήσει την Dream Team. Εντάξει, γιατί το Dream Team είναι Dream Team τώρα, τι τώρα. Δεν, μπαίνει στη λογική να συζητήσει ό,τι μπορούσε. Αλλά λίγο έτσι. Δηλαδή ήταν και, και η Σοβιετική Ένωση είχε τρομερή γενιά με σαμπόνι. Έτσι, μετά το 88 πήρε του Ολυμπιακού Αγώνε Σεούλ. Κόντρα στην Αμερική του Ναβάρχου, του Ντέβιντ Ρόμπινσον. Ο Ναβάρχο. Τον έκανε. Κουδούνι ο ο Άρβιντα ναι. το 1988. Ναι, έτσι... Γιατί έτσι βγήκε έτσι, για το 1987 δεν είχε του αμπόνι. Το 1988 στου Ολυμπιακού Σελίμου το κερδιζει ο γιατί ένωση με την Αμερική και ήταν τότε και η Σερβία. Νομίζω ότι τελικά πάλι παίξαν μαζί. Εκπαιδευτικό αμπόνι. Το 1989 έρχεται όλη η Σοβιετική Ένωση για να ξεπλύνει την τροπή το 1987 από την Ελλάδα. Ναι. Η Ιουγκοσλαβία είναι full. Εμεί έχουμε, πάρ... έχουμε βάλει και το Στεργάκο που δεν είχαμε και στο Τεσάρι, ήταν μόνο Φιλίππο κερδίζουμε του Σοβιετικού, τρελαίνονται οι Σοβιετικοί. Ε, μετά εντάξει, τέλειωσαν όλοι του άλλου. Και... <laughs> Αλλά ένα παιχνίδι μαγικό, παιδιά, οποίο ακούει, α μπει να το δει, πραγματικά. Ε, να θαυμάσει και τράζε που εντάξει, ήταν παιχτάρο ο άνθρωπο. Ε, και σαμπόνι. Εγώ είχα ιδιαίτερα δυναμία στου σαμπόνι. Τον έχω δει εδώ και live στο Πάλιντε mm -hmm. Πάω με την Ζαλγκή Κάουνα. Ο Πάω και Μπίλι Βάρνερ. Είναι oh. πολλά χρόνια πριν. <laughs> σου λέω. Πολλά χρόνια πριν και είχα, είχαν πάει όλοι να δουν το Σαμπόννη. Ναι. Ήταν του... ε, το η τελευταία του. το πρόβλημα πολύ τελευταία του χρονιά. Η τελευταία του χρονιά στην Στην αλλά ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του Ρεφιλέ, ναι, δεν είναι. Ναι, ναι. Εγώ, Εντάξει, όταν... είχα το και τώρα, έπαιζα, θα ήταν μια χαρά. ο αν δεν είχε του τραυματισμού που ήταν πολύ σοβαρή ναι. Και γι αυτό, Άρα, πήγε. στο χρόνια τον έκανε επιλέξει και περιμένει να βρει στιγμή θα πάει. Ενώ έπαιζε στην Ευρώπη. Ναι. ο τραυματισμό. Ε, απλά οι μπλέζε του καλύπταν και ουσιαστικά αυτοί το σώσαν την καριέρα. Οι μπλέζε λέει τότε, σαν Σοβιετική Ένωση στην Ευρώπη, ήταν ακόμα πολύ πίσω. Ειδικά η Σοβιετική Ένωση ναι. σε τέτοια θέματα. Mm -hmm. Αλλά όταν είχε έρθει εδώ να παίξει με τον Μπόκτο, με Τζαλγκύρη, ο Σαμπόνη. Ακούγαμε εμεί τότε, δεν είχε ιδέα ε, και αυτά. Ξέρετε. Άκουγε και είχε πάει ένα φίλο μεγαλύτερο που άκουσε. Ναι. Μπασκετικό και μου λέει: Πάμε να δούμε του σαμπόνου, το θέμα τη φύση. Και ο Πάκο είχε πολύ καλή ομάδα έτσι, με Μπίλι Varden, α πούμε, που ήταν εκπαίδευτικά παιχνίδια. Ναι. Και κέρδισε οι Αλγερίε περπατητά, 84-102-105, ξέρω εγώ. Με σαμπόνε οι οποίε δεν μπορούσαν να είναι Μαργαριανέ, δηλαδή δεν υπήρχε τώρα. <laughs> Ξέρετε, ήταν και, μικρό ακόμα, ξέρω, το κλασικό μαλί, σοβιετικού στυλ, το ξέρω, που το είχαν τότε και τα ρόξι συγκροτήματα, ξέρω εγώ για αυτά. Το κλασικό μαλί, όλοι έτσι ήταν βασικά οι Ρώσοι, με εκείνη τη μαλούρα, ξέρω, και τα μουστάκια τα μεγάλα και αυτά και ο Σαμπόνη ξεγόριζε τη μήκα στο γάλα. Έτσι, δηλαδή, πυφ, εντάξει. Ε, μοναδική εμπειρία, τον, τον είδα να παίζει σε πολύ μικρή ηλικία. Αυτό το παιχνίδι που λέμε, που, που ξεκίνησε να λε μάλλον με αφορμή σήμερα τα δηλαδή, δηλαδή, δύο χρόνια, είναι αυτό για το οποίο ο Ντίβατ είχε το θέμα με τον Πέτροβιτ και είδαμε μετά το, το ντοκιμαντέρ που είχε γίνει το Once Brothers και όλα αυτά ήταν με αφορμή αυτό το παιχνίδι. Ε, Ας όχι, δεν, δε δε νομίζω δεν να, ήταν να αυτό, είναι ε? αυτό. όχι, 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 δεν νομίζω να είναι με αυτό το παιχνίδι. Γιατί ο Ντίβατ ήταν... Ήτανε, ήτανε, νομίζω, πρέπει να την πρώτη φορά που παίζει εθνική, δηλαδή 18. Ο Ντράζεν, ενώ ήταν ηλικιακά, νομίζω ήταν ένα-δύο χρόνια μεγαλύτερο. Ναι. Ε, αν δεν κάνω λάθο, ο Ντίβατ. Απλά ήταν εντάξει, μεγαλύτερο ταλέντο και είχε περισσότερο χρόνο. Έτσι. Ο Ντίβατ τότε απλά παίζε πολύ λίγο, δηλαδή δεν, δεν είχε θέση. Ε, νομίζω πιο μετά έγινε, έχει γίνει από ένα άλλο παιχνίδι τη Ιουγκοσλαβία. Μήπω είχε γίνει σε κάποιο παιχνίδι εκεί. Ε, αυτό έχει γίνει. Όχι, αυτό, όχι, με, με, αυτό, έχει γίνει με την εθνική. Ε. Ε, αυτό που λες εσύ το παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθο, πρέπει να είναι το, το 90 στο παγκόσμιο. Το 90 του παγκόσμιο είχε γίνει. Πού είχε γίνει το 90 του παγκόσμιο. Ε, έχει να κάνει με εμά του παγκοσμίου το 90 που κέρδιζε η Ιουγκοσλαβία. Και μπήκανε μέσα με σημαίε τη Σερβία και τη Κροατία κάποιοι. Ναι. Και ε, ε, νομίζω ότι ο Ντίβα ήτανε που πήρε τη σημαία τη Σερβία ναι, ναι, ναι. ή, ή, κάποιος κάποιο είχε τη σημαία τη Κροατία και την έδιωξε ο Ντίβα και έτσι. είχαν τη σημαία τη Ιγκοσλαβία. Ναι, 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 Είναι το 90 όμω, το παγκόσμιο το 90 έτσι. που έγινε στην Αργεντινή, αν δεν κάνω λάδος. Το 90% τον παγκόσμιο. Ναι, μπορεί. Και, και ήταν και... μετά, ήταν μαλωμένοι και όλα αυτά. Ο Πέτροβιτ είχε το δυστύχημα το 93 και δεν τα είχαν, ναι. δεν είχαν καταφέρει ναι. να τα βρούνε Το 90% υπάρχει. νομίζω είναι που κερδίσαμε την, ε, την Αμερική με το καλάθι του καρακτήρα, δεν είναι. Αυτό πρέπει να είναι. Σε νεκρό χρόνο που δεν το μετρήσαν λάθο. Ναι. Πρέπει να είναι. Μπορεί. Αλλά αυτή η ιστορία που λες εσύ, που είναι και το ντοκιμαντέρ, το. Το ESPN. Ε, το έτσι, για τον Πέτρο Βεσκέτο. Το οποίο τον... νομίζω ότι υπάρχει δωρεάν και online, όπως δεν το έχει δει. Ναι, καλό είναι πραγματικά Μια πολύ ναι, ναι, ναι. ωραία μπασχετική ώρα έτσι, και παύλα πολιτική και όλο αυτό το σημαντικό. Είναι σημείο, εκπληκτικό, είναι. είναι εκπληκτικό το κοιμάρι, το έχω δει. Γιατί ε, είναι με τον Τίβας να πρωταγωνιστεί, έτσι, δηλαδή δεν είναι, ναι. είναι ότι... Ναι. Ξες, μιλάνε άλλοι για την κατάσταση. Έτσι, είναι όχι, ο πρωταγωνιστή. Περνάει μέσα από τον Τίβατ η ιστορία. Το πώ Ουσιαστικά οι κολλητοί Ντίβα Πέτροβιτ τα μαλώσαν και τότε μπλέκτηκε ο πόλεμο στη Μέση. Αλλά είναι μάτι του 1990, δεν θυμάμαι ποιον έπαιζε η Ιγουσλαβία, που έχει κερδίσει και έχουν μπει μέσα με σημαίε και δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ. Αν ναι, Πήρε ο Βράγκοβιτ. Γιατί ο Βράγκοβιτ είχε θέμα ναι. εθνικιστικό μεγάλο. Ναι. Πήρε ο Βράγκοβιτ τη τη Κροατία και την πήρε ο Ντίβα και την πέταξε. Mm -hmm. Και οι Κροάτε τότε το πήραν αυτό και το κάνανε ότι ο Ντίβα σα στη σημαία ναι, τη ναι, Κροατία ναι, ναι, ναι. και την πέταξε. Ξέρω εγώ. Και έγινε από τότε ήταν τα πάθηρε, παιδί μου, και τα μίση ήταν έντονα. Ναι, ναι. Και έγινε αυτό. Και μετά είπε ο Ντίβα, και νομίζω το είχε στο εκτιματέρω, ότι δεν το έκανε για να προσβάλει την Κροατία. Απλά το έκανε για να δείξει ότι εμεί. Που ήμασταν εκεί οι αθλητέ, ήμασταν Ιουγκουσλάβοι. Ναι. Δεν ήμασταν ούτε Κροάτε, yes. ούτε Σέρβοι, ναι, ναι. ούτε Σλοβαίνοι, ήμασταν ναι, ναι. Ιουγκουσλάβοι. Ναι, ναι. Και αυτό είχε ναι. γίνει, είχε μπει κάποιο με τη σημαία τη Κροατία και Έτσι, την πέταξε ο Τίβατ. Και έγινε τότε στην στη Κροατία θέμα μεγάλο, και τότε μάλωσε με τον Τράζεν. Και μετά βέβαια σπάσανε όταν σπάσαν μετά οι, οι, οι Κροάτε με του Σέρβου. Εντάξει, τότε δεν μιλούσαν, είχαν χοντρά σκηνικά. Ναι. Και παίχτησαν μεταξύ του, δηλαδή ο Ράτζα, ο, ο Βράγκοβιτ, πειράστηκαν πολύ από την όλη ιστορία. Ναι. Αλλά... Ωραία αυτά που θυμηθείτε. Είναι πολύ ωραία αυτά, είναι πολύ ωραία. Και θέλω καμιά φορά να έχουμε εδώ και κάποιον άνθρωπο που τα ξέρει από παλιά, να μιλάμε λίγο να... τώρα. Εδώ καλοκαίρι που είναι να μα λέει τέτοιε ιστορίε, ε, παλιέ ιστορίε και ακόμα πιο παλιέ. Πασκετικέ δηλαδή το 1980 τη γινόταν στο Αλεξάνδρου που είχε δύο μάτς ε, που είχε δύο αγωνιστικέ τη Σαββατοκυριακή. Και, και παίζανε ομάδε δύο μάτς. Η και, και είχε πεντηγέ κόσμο και η από το πρωί και βλέπει μάτς. Είναι ωραίε ιστορίε αυτέ και για του καινούριου και για του νέου. Αλλά και για του παλιού. Να θυμούνται. Δηλαδή, τώρα αυτό το είδα. Και με έκανε ξέρετε, γι' αυτό το ανέβρα. Γιατί με έκανε τρομερή και ήταν τα πρώτα μάτια που θυμάμαι μπάμει παιδί μου, δηλαδή ναι. το τρίπο του σαμπόνε, το τειχωνέγκο μετά, την τη, 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 τη μπάσα του Ντίβα, το λάθο του Ντίβα. Ταράντα βέβαια. Ήταν τα πρώτα μάτια που θυμάμαι. Μπάμπρε, παιδί μου. Δηλαδή, το τρίπο του Σαμπόνι. Του Τιχονέγκο. Μετά την πάσα του Ντίβατ. Το λάθο του Ντίβατ. Ξέρετε, έχει κόλληση και μετά την παράταση, βέβαια. Ήταν από τα πιο μεγάλα παιχνίδια που έχω δει ποτέ. Έτσι, η Ιουγκοσλαβία τότε, η Σοβιετική Ένωση το, το 1986. Ε, 86. 86 στον παγκόσμιο στην Ισπανία είχε γίνει τότε και εντάξει στην Ελλάδα το ότι είχε, πάρει μέρο στην εθνική ομάδα, είχε πάει καλά. Έτσι είχε πάει καλά. Με γκάλι να είναι πρώτο σκόρε στο τουρνουά. Ναι. Είχαμε διαλύσει τον Παναμά, πρώτη αγωνιστική θυμάμαι που είχε καλό όνομα Παναμά σαν ομάδα επιθετική. Και Τότε ο Γκάλις... Είχε όμιλο. Ναι, όμιλο. Όμιλο, είχε... Α, όμιλο. Ναι. Και πήγε ο Γκάλι, έτσι έβαλε 56-58 πόντου. Mm -hmm. Και έζαμε 110 κάτι. Και είχαμε, είχαμε κάνει ήττα γκέλα από την Κορέα. Και δεν περάσαμε. Δεν προχωρήσαν δηλαδή. 113-114. Τότε το μπάσκετ ήταν, ναι, ξέρει, μπα μπαμπού, παιδί. Ε. Οι <laughs> κοράτε βαρώσαν παντού. Γκάλε έβαλε καμιά πεντάρα πάλι. Εντάξει, ωραία χρόνια, πολύ ωραία. Και, Α, και, ρομαντικά. Και, και πολλοί παιχταράδε αυτό είναι το θέμα. αυτό ξεχώριζε τότε. δεν ξεχώριζε τόσο πολύ νομίζω το μπάσκετ που παίζαν όσο οι παιχταράδε που παίζαν για τον το, το μπάσκετ. Ναι, Αυτή ήταν η διαφορά. Όλε οι ομάδε είχαν κάποιου παίχτε. Δηλαδή τότε δηλαδή, δηλαδή, ο Μπεσουρανό και το Σκαρ από τι Ξένε, α η Ισπανία είχε Μαδάρα με σαν επιφάνειο. Ήταν η Ιταλία με τον Μπενεγκίν λίγο στα, στα ψηλοτελευταία, του αλλά ήταν και μια πολύ καλή Ιταλία. Η Αργεντινή δεν είχε τότε κάτι ιδιαίτερο. Ναι, Η Αργεντινή μετά, δεν καλύ, είχε. Καλύ, η καλύ, ή καλύ, το Πέρτο Ρίκο, α πούμε. Δεν είχαν αυτέ οι ομάδε κάτι ιδιαίτερο να πει ότι. που ήταν πολλέ ευρωπαϊκέ. Δηλαδή, η, η Τσεχοσλοβακία έχει καλή ομάδα, έτσι. Ε, τότε ε, κιόλα άμα είχε ένα δυο ψηλού λίγο ψηλού από του Ναι, οι Ουγγουσλάβοι είχαν καλή ομάδα, α πούμε, κλασικά. Οι Σοβιετικοί πέραν όλα τα έθνη μαζί του ναι. και είχαν καλή ομάδα. Εντάξει, οι Γερμανοί ψηλοποίησαν τότε με. Ε, εντάξει, αλλιώς πιο, αλλιώς, μετά, ναι. πιο μετά, πιο μετά Γερμανοί που είχε παίξει και ο στρέμφ, Μερικά τουρνουά Ντέτλι Στρέμφ τότε mm -hmm. στου Spacers δεν έρχονταν, αλλά επειδή είχαν πάρει και το Ευρωμπάσκετ, αυτή τότε είχε έρθει να παίξει. Αλλά γενικά δεν είχε, δεν είχε πάρα πολλέ ομάδε μεγάλε όπω τώρα, α πούμε. Ναι, δεν ήταν, ε, ήταν αυτό, αυτό ήταν, δεν ήταν το, τα το, κράτη, έτσι? το, μπάσκετ που έπαιζαν ναι. οι εθνικέ ομάδε. Ήταν οι παιχταράδε που είχαν ναι. και παίζανε. Ναι, τα ρόστρα ναι, τότε, ναι. τότε εκεί ήταν εκπληκτικά. Έτσι, τα ρόστρα ήταν πολύ δυνατά. Δηλαδή και οι Αμερικανοί, οι ομάδε που, που δεν ήταν NBA σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά πριν το 1992, α πούμε. Που δεν είχαν, αλλά είχαν project μεγάλα. Δηλαδή το 1988 έπαιζε ο Ρόμπινσον. Και, και νομίζω και άλλοι. Νομίζω επειδή, και ο Ντάνι Μάνινγκ νομίζω ότι Το, το, το μπάσκετ το 30 δευτερολέπτων το πρόλαβα πολύ λίγο και όταν ήμουν πιτσυρικά. Πιτσι, πιτσι, ε, όταν βλέπω είτε φάσει από τέτοια παιχνίδια είτε αγώνε. Μου κάνει τρομερή εντύπωση του πόσο αργό ήταν, ναι, 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 ναι. Γιατί όντω το 24 με το που μπήκε στην Ευρώπη το άλλαξε πάρα πολύ το, το, το άθλημα. Απλά ξέρει, τότε, τότε, ήταν 30 το, mm. τα δευτερόλεπτα. Αλλά μα τα σκορ. Όλα τα σκορ ήταν υψηλά. Ναι, τα 10, ναι. Και okay. Γιατί πεσανε γρήγορα. Παρότι ήταν τριαντάρι. Το τριαντάρι βοηθούσε όταν ήσουν στον πόντο σε κανένα να κρατάει την μπάλα. Ναι. Αλλά δεν γινόταν αυτό πάρα πολύ συχνά, α πούμε. Κατάλαβε. Yeah. Είχε αυτό του περίεργου yeah. με το ένα συν με το αν θέλει την μπάλα απ' έξω. Ε, yeah. Που διάλεγε, α πούμε, καμιά φορά δεν σου Το ένα συν α πούμε, ήταν ρίσκο. Να σουτάρω μια ζημιά, άμα δεν την βάλει, θα δικάσω. δηλαδή <laughs> ήταν λίγο περίεργοι οι κανονισμοί τότε τώρα, ειδικά στον, σε νεάριους, φαίνονται εξωπραγματικοί έτσι. Okay. Δηλαδή το ένα συν ένα, πούμε, εμείς σωμα, στο σχολείο παίζαμε και το χρησιμοποιούσαμε το ένα συν Δηλαδή βαρούσαμε έτσι βολέ. <συποντ'> δεν Ε, δε παρόσαμε... ναι. <συποντ' συποντ'> ναι, δεν παρόσαμε... Λες δε και με βολες, θα <συποντ'> <συποντ'> ναι, ναι, ρε φίλε, αγώνες, εντάξει, κάναμε. Α, εννοεί κανονικά, όχι μόνο. Ναι, όχι. γιατί θα, να μου ότι είχατε και βολέ στο μόνο. γιατί δεν έχουν μόνο βλέπαμε ένα βίντεο για το Ράκερ στο Χάρλεμ, το ναι. πιο γνωστό playground. Ναι, ναι, ναι. Και λέγαμε το πώ ήταν κάποτε το Ποσειδόνιο τα παλιά χρόνια και πώ είναι τώρα, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Εσύ έχει και τώρα ζωή πολύ. Έχει, ρε φίλα, αλλά. Εντάξει, δεν είναι όπω ναι. ε... Δεν υπήρχαν legends. Ε, legend. Τρύπα, δεν ξέρω αν υπάρχουν και τώρα legend στο Ποσειδόνιο. Εντάξει, δεν ξέρω. Τότε υπήρχαν ας πούμε, άνθρωποι ναι. τα οποία ξέρει, κάνανε, ήταν legend, όπω λέγαμε στο ναι. κομμάτι. Αλλά αυτό που θυμάμαι εγώ αριστικά, και αν το θυμάται να στείλει είναι ότι πήγαινε, ξεκινούσε να παίζει. Περίμενε πάρα πολλοί κόσμος απ' έξω. Ομάδε, πάρα πολλοί κόσμος. Και έπαιζε σε ένα γήπεδο και όσο κέρδιζε, έπαιζε. Ναι, δηλαδή δεν, ναι. δεν άλλαζε. Ο νικητή ναι. δεν έχανε το, το γήπεδο. Ο νικητή έμενε. Και έμπαινε άλλο στη θέση του. εσύ, έχανε. Ξέρεις, εσύ, στο κέντρο, εμεί μεγαλωμένοι τώρα στα, στα βουπού. Εντάξει. <Δεν <Δεν εντάξει, εμεί προστεξα... πηγαίναμε. <Δεν> Την πρώτη φορά που έχουμε κατέβει στο Ποσειδόνιο να παίξουμε, λοιπόν. Ωραία. Εμεί είμαστε ρομάδε. Τρει-τρει, παιδί μου. έτσι κατεβαίναμε. <Δεν> εντάξει, και κατεβαίναμε στο Ποσειδόνιο. Την πρώτη φορά, λοιπόν, όταν έρθει και μα χώθηκαν δύο να παίξουν μαζί μα, είχαμε πάθει σοκ. Δηλαδή που εμφανίστηκε, ξέρει, κάποιο άλλο και λέει: Για Παι, να μπούμε. Μπε τρε, φίλε, δεν πρέπει μπει. Κατάλαβε. Αλλά εμεί, επειδή ήταν εξαι πάνω στο χώρο. που είμαστε μεταξύ μα, ρε παιδί. Ναι. Κατάλαβε και ξέρει, και όταν ήταν να μην και ένα άλλο, ψιλοξενερώναμε κιόλα γιατί Ξέρεις, εκεί δεν υπήρχε ναι. και πολύ μεγάλη ποιότητα. Ναι, δηλαδή, πώ θα φτιάξουμε έτσι. να παίξουμε μεταξύ μα για να έχουμε και ένα καλό ανταγωνισμό. Μάση... Άμα έλεγε ο ένα, Δεν μπορώ σήμερα, δεν κάνω. Και έπρεπε να βρει άλλον, και ήξερε ότι ο άλλο δεν έλεγε και πολύ. Ξενέρωνε. Υγεστήμα. Ναι, Εμεί βάζαμε αυτόν που είχε δικτάκι καλό. Όταν ερχόταν να παίξει και μα έλεγε, Παιδιά να μπω, άμα είχε το καλό το δικτάκι αυτό το ψηλομεταλλλικό που ήταν. Ε, ναι. έμπαινε. Δηλαδή, αυτό πήγε δικτάκι έπαιζε πάντα, να ξέρει. Ναι. Δεν υπήρχε γιατί να θέλανε. Wow. Εντάξει, καλή, καλή ρε παιδί μου, πηγαίνανε με μπάλε, με δικτάκια με αυτά. Ναι. Για να έχουν τα χλάτσα, ξέρει να ακούγεται χλάτσα, χλάτσα το δικτάκι που κάνει. Είχε και το άλλο, και το, χωρίς δικτάκια, το χωρί δικτάκι το ενδιαφέρον. Εντάξει, χωρί. Εμεί παίζαμε χωρί δικτάκι, φίλε. Εμείς, δικτάκια, εμείς ναι. δεν, εγώ ποτέ δεν πήρα δικτάκι μαζί μου. Ούτε κι εγώ. Έτσι δηλαδή, ούτε με ένοιαζε. Ακόμα φορέ πηγαίναμε στο ποσό, γιατί πηγαίναμε και σε άλλα γεπαιδά εμεί. Ναι. Και τότε και στο κέντρο είχε κάποια κυπεδάκια από σχολεία. <σταλεί> αλλά το θυμάμαι αυτό το τρομέντιμο. Δηλαδή έπαιζε, κέρδιζε και δεν έφευγε, δεν σταματούσε ποτέ. Γιατί είχε τόσο πολύ κόσμο. Που αν το είχαν στο γήπεδο για πέντε λεπτά, I... μετά περίμενε δύο ώρε. <σχεδί> και πού να πα. <σχεδί> Καθόταν του έλεγε, όλοι χτυπούσαν τι μπάλε δίπλα, κάνα τρέχανε κάποιοι άλλοι. <σχεδί> <σχεδί> ναι, κάποια, στιγμή, κάποια στιγμή, θα χάσει. <σχεδί> <σχεδί> και έπρεπε να περιμένει τη σειρά να παίξει και πρέπει να κερδίσει εσύ για να ξαναπέξει. Γιατί αλλιώ δεν Εντάξει, δεν είχε τότε παιδί μου, είχε τσαμπουκάδε να βγει ο Άλφιο Μεγάλο. είχε μεγάλου, μικρού, τα πάντα. Ναι, ναι. Αλλά ήταν αυτό το, το ελληνικό playground, ας πούμε, που βλέπει στην Αμερική, ξέρω εγώ, στο Χάλμ, αυτά. Ήταν τότε αυτή. Εντάξει, και εγώ τελευταία έχω πάει στο, στο να παίξω μπάσκετ. Δεν μου θυμίζει κάτι τα παλιά, αλλά πάλι έχει κόσμο. Έχει, ναι, έχει, ναι, ναι. Σταθερά. Το, κακό ξυπνάει το κακό είναι ότι χαθήκαν πολλά γήπεδα. Και τώρα έχει γέπα... παντού, ρε, φίλε. <laughs> ναι, ε, πολλά στην πόλη μέσα γενικά. Δηλαδή σε σχολεία πλέον πολλά γήπεδα είναι ψηλοκατεστραμμένα από ό,τι βλέπω. Ε, ανοιχτά έτσι ε, φίλε, και γήπεδα πέτα... Θέλω να σα πω και λίγο κάτι. Επίσης, το, το, το έχουμε τραβήξει δεν Πολύ είναι, Ε, Επίση τότε, ρε, φίλε, δεν είχαμε και πάρα πολλέ ανέσυν οι δηλαδή, εγώ είμαι η τελευταία γενιά από το πρόλογο αυτό. Ναι. Κατάλαβε, δηλαδή, τι ήταν, κλειστή η πόρτα. Την ε, μαντραπίδα και ναι, πέραμε ναι. να παίξουμε. Κατάλαβε τώρα... τώρα το παιδάκι θα πάει στον παιδότοπο και θα παίξει. Κατάλαβε, είχα να μαζευτεί έχω... και να. Θα... Εντάξει, τώρα, τώρα γυρίσαμε λίγο πίσω και. Έχω σπάσει, φίλε, το χέρι μου. Ήμουνα δε. Πρώτη γυμνασίου, πρώτη γυμνασίου πήγαμε για μπάσκετ πάνω στην Άνω Πόλη. Δεν θυμάμαι το σχολείο τώρα, αλλά ήταν ένα σχολείο το οποίο ήταν η αυλή. Άμα το βλέπει από πάνω ήταν σαν λάκο. Δηλαδή Άνω ναι, ναι. Πόλη ανέβαινε ο δρόμο. Ανέβαινε ο δρόμο, και έτσι πω ανέβαινε ο δρόμο για να κατέβει στο γήπεδο έπρεπε να πηδήξει να περάσει ένα τείχο, ναι. δύο μέτρα ναι. και το φυσικόνα σαν λάκο η αυλή. Και γύρω γύρω σπίτι, εντάξει, μέσα στα σπίτια το μέσα σπίτια το σχολείο κλεισμένο τελείω. Και δεν ξέραμε πού να πάμε και λέμε πάμε εδώ εκεί που που να πάμε και λέμε πάμε εδώ εκεί που ήταν σχετικά κοντά. Δεν είχαμε πακι να παίξουμε. Α ναι. πούμε είναι καλό το γήπεδο. τρομάρα ναι, μα. Το γήπεδο ήταν μια πιθαμή, πολύ μικρό και είχε τείχο. Ήταν κλειστό ναι. η αυλή του. Α πούμε ήταν τώρα για 20 παιδιά. Και έχω και έτσι πω παίζουμε, ξέρω εγώ, γίνεται μια φάση. Μπερδεύουμε σε ένα πόδι και πέφτω με το χέρι στον τείχο πάνω. Που το τοίχο ήταν δίπλα στο, στο, Στεφάνι, δεν ήταν δηλαδή, 20 μέτρα, ήταν στον πίσω μέτρο ο κράκε πάει το χέρι στον καρπό και μετά έκανα δύο ώρε να ανέβω τον τοίχο. Να μπορέσω να ανέβω, ζεγά, ένα αυγό. Ναι. Και πήγα κατευθείαν το τη σπίτι, τότε ούτε κινητά έτσι για να. Θα μα απολαύσει και σου λέει. Ναι. Ναι. Τότε ναι. στο περίπτωρο έπαιρνε τηλέφωνο και φώναζε ο περίπτωρα. Έας... <laughs> σταμάτησε εδώ. Και, <laughs> ναι. Ε, ναι. και δεν είχε τότε κινητά να πει έλα να με πάρει κάποιο οτιδήποτε να καλέσω στον οφόρο. Με κατέβω στο σπίτι απ' την άλλη τέρμα ανοπόλη. Ήταν ψηλά στην ανοπόλη. Δηλαδή. <laughs> που είναι και ψηλοσυκέ φάση. Να. Αλλά ήταν πολύ ψηλά πολύ. Και να κατέβω σπίτι στο κέντρο, να πάω στο σπίτι μου να πάρω τηλέφωνο, να δω ποιο νοσοκομείο εφημερεύει. Για να πάω στο και νοσοκομείο. Το έτσι. Το, 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 το τέτοιο ήταν τέτοιο πώς Πώ το. κάνει, α πούμε, Πε κάτι που πηγαίνει έτσι, ξέρω εγώ. Εκρεμέ. Ε, ναι, εκρεμέ, ακριβώ. Το χέρι ήταν. Η δεύτερη φορά στο ίδιο σημείο. Μα, και ήτανε... Ωραία. Αλλά είχε τέτοια τρέλα για τον μπάσκετ τότε. Ναι. Και για τα, αυτά τα, ανοιχτά γήπεδα. Και τώρα αυτό νομίζω δεν υπάρχει κανένα σχολείο βασικά, στον ναι. Και όπου πα, τα βλέπει παρατημένα τα γήπεδα. Σε ειδικά και σε σχολεία. Παρατημένα, ξυλωμένε. Οι μπάσκετ είναι στραβέ. Ναι. Εντάξει, λίγο. Θα μου πει αυτά είναι θέματα του σχολείου που έχει τόσα προβλήματα του. Ε, ξέρω εγώ. Αυτά, αυτά όμως όμω κάλυψαν εμά τη γενιά μου μακριά από άλλα πράγματα. Αλήθεια. Από κακέ συνείδε. Όταν πα και βλέπει ότι έχει γηπεδάκια να πα να παίξει να κάνει να είσαι παντού. Καταλαβέ. Έτσι, έτσι είναι η κατάσταση. Πρέπει κάθε γειτονιά να έχει. Ναι. Δηλαδή πήγαμε στο Ιδιωβούργο και είχε κάθε περιοχή α πούμε είχε γήπεδο. Και τώρα στο κέντρο, πού να πα. Μην πει να πα να είσαι στο τέλο. Τότε δεν πηγαίναμε να είσαι στο τέλο. Τώρα να πα να είσαι στο τέλο να πα μπάσκετ. Δεν ξέρω, υπάρχουν μπάσκετ πια. Όχι. Δεν έχει τίποτα. Όχι. Τότε είχε την μπασκέτε, ένα γήπεδο είχε, πηγαίναμε εκεί χιλιάδε και περιμέναμε σε ένα γήπεδο. Και να δει ξύλι και πέπε Άλλοι το τραβήξαμε πολύ. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ρετρό είναι η κατάσταση σήμερα. Το θυμόμαστε. θυμόμαστε ε, ναι, πάτε, ναι, γιατί ναι, ποτά, ναι. ναι. τουλάχιστον είμαστε κάτι ωραίο. Γιατί ναι, ναι. Άμα πιάσουμε <laughs> τα, τα τωρινά, <laughs> μα πιάσει κλάμα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Το έχουμε πάει λίγο, λίγο ρετρό σήμερα. Πιάσαμε και κάτι ιστορίε με το σταμάτι έξω. <laughs> και λίγο αργήσαμε να, να επιστρέψουμε. Εδώ πάμε μέχρι τι 10 Basket City. Ε, συνεχίζουμε, ε, θα μπούμε και λίγο έτσι στα, τα ρεπορτάζ σε όση εκπομπή μας, μας απομένει. Ε, σε όσα γίνονται σήμερα ο Ολυμπιακός έκανε μία ακόμα ανακοίνωση. Ε, την ανακοίνωση του, του Γιάννη Στήμα. Γενικά ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που ε, ανακοίνωσε τον deal με τον, με Μπλάτ έχει κινηθεί με... Πολύ ενδιαφε, με πολύ ενδιαφέροντα project, έτσι, ο, ο, Τίμα είναι ε, ο Λετωνός, παίζει στο 3, έγινε πιο γνωστό στην μέσω Ευρωλίγκα πέρσι λόγω της παρουσίας του στην Πασκόνια και η αλήθεια είναι ότι ήταν και πολύ καλός και πρωταγωνιστής ε, στο, στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ με, την, με τη Λετωνία. Ε, Παίχτης που ήταν και στη ΒΕΤΕ τα προηγούμενα χρόνια στη Ζενίτ. Ε, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στα κενά του φέτος που μπορεί να του προέκυψαν και το όποιο, την όποια επικοινωνιακή έτσι, απώλεια μπορεί να έχει με την κίνηση του να πάει ο Παπαπέτρος στον, στον Παναφυναϊκό. Ε, τουλάχιστον θεωρητικά το καλύπτει με, με παίκτες που έχουν σίγουρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οκ, okay. δεν είναι πολύ δοκιμασμένη σε επίπεδο Final Four Ευρωλίγκα, okay. αλλά η ξένη που έχει κινηθεί μέχρι τώρα ο, ο Ολυμπιακός, έχουν όλοι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ο Βίλιαμ Ghost που πήρε πρώτο, και ο Τουπάν που πήρε από του Αλγύρι και τώρα ο Τίμα που ανακοίνωσε σήμερα από την, από την Πασκόνια. και αναμένεται, δεν ξέρω αν θα, θα γίνει σήμερα. Ε, Πάντω οι Blazers ανακοίνωσαν, έκανα γνωστό ότι ο Παπαγιάννη μένει ελεύθερο από εκεί και ο Παπαγιάννη όπω όλα δείχνουν επιστρέφει στο Παναφυναϊκό. Εγώ με τον Παπαγιάννη δεν θα επέστρεφα για να είμαι ειλικρινή. Τώρα θα συνέχιζα να το παλεύω στο NBA. Κι εγώ. Ε, αλλά Οκ. Okay. Επιλογέ είναι αυτέ. Ναι. Το αν θα βγει ή θα το, όχι. Το, θα το πάλευα λίγο στην εμπειρία. Θα ακόμα. το πάλευα γιατί νομίζω ότι ο Παπαγιάννη είναι, είναι ένα παίκτη. Ναι. είναι ένα ψηλό τέλο πάντων. Λίγο παλαιά στο παιχνίδι του. Αλλά νομίζω ότι μόνο στο NBA θα μπορούσε να βελτιώσει πράγματα ε, για να τον δούμε. Να κάνει κι άλλα. Ναι, κοίτα, έτσι που είναι το, είναι το NBA με τι αλλαγέ που γίνονται με τα τρέτ και με αυτά, μπορούσε δηλαδή με καμιά σπόντα να βρεθεί κάπου σαν ψηλό παγκί τη φάση σε καμιά καλή ομάδα. Συμφωνώ. Γιατί άμα έχει και χαμηλό συμβόλαιο <συμφωνώ> μπορούσε να γίνει αυτό. Καταλαβαίνεις. <συμφωνώ> τώρα να γυρίσει στο Παναθηναϊκό που εντάξει, όλη κόντρα τώρα είναι με τον Ολυμπιακό και Ευρωλίγκα, α πούμε. Αλλά. Εντάξει το εμπίρι φιλε. Δηλαδή, πώ και να το κάνουμε. Θα μου πει, ε, το κακό είναι ότι στο Σαγκραμμένο δεν τον πιστέψαν. Έτσι, ούτε πριν ούτε μετά. Ναι, Το κακό γενικά είναι αυτό με το εμπίρι. Ότι από εκεί που μπορεί να δουλεύει, να προσπαθεί να κάνει δαλάζια, ξαφνικά να γίνει ένα trade και να είσαι μέσα σε αυτό και να βρεθεί ναι, ε, εντελώ αλλού. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που δεν, δεν μπορεί να το ελέγξει εσύ. Εντάξει, ναι, σίγουρα δεν μπορεί να το ελέγξει εσύ. Ε, τώρα προφανώ για να. Για έρθει στο Παναθηναϊκό σίγουρα πήρε και πολύ καλό συμβόλαιο. <γλώδι> δεν το συζητάμε αυτό, <γλώδι> είναι το αυτό. Εντάξει, ξαναλέω ότι θεωρώ Όχι, ότι εγώ θα, θα, θα έπρεπε να το παλέψει θα το πάλευα. Θα να τον παλέψει ακόμα στο, στο, στο NBA. Δηλαδή, δεν, δεν ξέρει καμιά φορά, άμα φύγει από εκεί ε, και αν δεν είσαι με ένα πολύ μεγάλο project, έτσι. Σε αφήνουν οι Αμερικανοί. Εγώ, πολύ... εγώ, νομίζω ότι είναι ο συγκεκριμένο. ε, σε πολύ ε δηλαδή. θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, γιατί είναι ένα ψηλό που όντω. Ε, ρε παιδί μου, θυμ, μου στο μυαλό μου είναι σαν τον Μπουρούση περίπου. Κατάλαβε. Δηλαδή. Ναι. Βα, Βαρύ κλασικό ψηλό, ρε παιδί μου. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, αλλά ναι, νομίζω ναι. ότι αυτό, μπορεί αυ... να το βελτιώσει. Αυτό βέβαια πριν είναι, είναι παλιά ναι. ναι, ναι, ναι. ψηλό. Ναι. Ε... Το οποίο όμω. Ναι, ναι. ναι, μεν αλλάζει το μπάσκετ. Και ε, σε κάποια χρόνια νομίζω θα βλέπουμε μια πεντάδα με πέντε δίμετρου. Οκ. Okay, αλλά η βάση του, αν έχει έναν καλό άσο και έναν καλό playmaker ένα πεντάρι δεν αλλάζει ποτέ, εγώ πιστεύω. Ναι, Όλε οι ομάδε αυτό βασίζονται. Ό,τι και να γίνουμε και να πάει τον μπάσκετ. Ε, Ένα καλό άσο, καλό έντερ. Ο Παπαγιάννη λοιπόν, επειδή έχει αυτή τη σωματοδομή, νομίζω ότι στο NBA θα μπορούσε να τη βελτιώσει πολύ καλύτερα από ότι θα το κάνει εδώ εφόσον ε, επιστρέψει. Εντάξει, και, και στον, κάπου εδώ και πενταετέ συμβόλαιο, καλά. Στο μπάσμα, ναι, στον Πάνθη ναι, έχουμε ρεπέντε εντάξει τώρα. Δηλαδή είσαι στο NBA. Μην νομίζεις ότι είναι εύκολο να πα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι α τον ο οποίο πάλευε ακόμα χρόνια για να παίξει, ναι, θέλω ναι, να παίξει. Ναι, παιδί ναι, μου. Ναι. Έτσι και όταν έπαιξε, γύρισε πίσω στην Ελλάδα πάλι. Δηλαδή, ικανοποίησε το Εσύ, επειδή είχε αλλάξει το NBA και ε, όπω είπε ξαφνικά, μπορεί να βρεθεί και σε μια καλή ομάδα ε, με τα τρέτζ που γίνονται και με αυτέ τι λεγόμενε σούπερ ομάδε που έχουν γίνει. Μπορεί να βρει χώρο. Τώρα ξέρω εγώ, δηλαδή, τώρα είναι και το θέμα τα χρήματα, τα χρήματα Νικό. Είναι δηλαδή, προφανώς, τι πρόσφερε ο Παναθυνιακό, ο οποίο ε, βλέπουμε ότι δίνει ο Παναθυνιακό. Δεν είναι. Ενώ, Δηλαδή και τον Παπαπέτρο που πήρε δεν είναι μικρή μεταγραφή, έτσι. Εγώ βέβαια θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλα τα... τα είναι πολλά τα χρήματα και ο Ντόρο που έγινε για τον Παπαπέτρου. Συγχνώ, 100% έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα... Δεν ομάδα, μ' αρέσει ε, και θεωρώ ότι είναι στάσιμο παίχτη. <συγνώ, συγνώ, πέιξα> ε, δεν θεωρώ ότι έριξε κάτι ε, αυτά τα χρόνια όλα. Έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα εδώ... Πώς έριξες, συγγνώμη, σε μια ομάδα που ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια ό,τι έκανε το έκανε και κυρίως γιατί είχε μια βάση ελληνική ναι, συμφωνώ. έτσι. δηλαδή βρήκε χώρο στον Ολυμπιακό Παπαπέτρο ναι, Κι όπως και όπως και ο Αγραβάνης για παράδειγμα έτσι. τώρα να κάνεις τόσο τόρο για να τον πάρει. Ε, το θέμα μένα με τον Παπαπέτρο καταρχάς συμφωνώ ότι έχει, όχι, τύχει ότι κάθε χρόνο το περιμέναμε με τον Ολυμπιακό να κάνει το επόμενο βήμα και δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα και το θέμα του συγκεκριμένου είναι ότι ε, βάζοντα τα κάτω, θέλω να μου πει κάποιο τι κάνει καλά μα στο γήπεδο. Ναι. Δηλαδή, που να πει ότι αυτό το κάνει πολύ καλά, ρε παιδί μου. Και παίρνει ένα συμβόλο με 7,5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Όπω πήρε στο Παναφυναίκο. Τόσο το και ο Ολυμπιακό. Δηλαδή, ε, ότι πάμε, είναι, είναι καλό στο σουτ μετά από τρίπλα. Ξέρω εγώ. Είναι εξαιρετικό rebounder. Είναι ε, τρομερό αμυντικό. Ε, Επίση για τον Παπαπέτρου. Ε, ε, θέλω κάποιο να μου πει και τι θέση παίζει. Ναι, είναι, είναι τρία ή τέσσερα. Εγώ, άμα ήμουν Παπαπέτρου, θα δούλευα για να παίξω τέσσερα. Έτσι ναι. όπω πάει και το μπάσκετ. Δεν έχει να κάνει τώρα. Ούτε προπονητέ είμαστε εμεί, έτσι. Ούτε. Α, απλά βλέπουμε και ξέρει, πολλέ φορέ επειδή δεν είμαστε και δίπλα σε αυτέ τι ομάδε, ε, έχουμε πιο εύκολη εύκολο σκέψη για τον ε, για το κάθε Παπαπέτρου. Ωραία. Και για το συγκεκριμένο. Και εγώ νομίζω ότι είναι πολύ φασάρι γύρω από το όνομά του. Βέβαια το ίδιο έλεγε και για τον Καλάφ τα προηγούμενα χρόνια. Ο Καλάφ έχει εδώ και δύο χρόνια που κάνει παπάδε, έτσι. Ναι. Ο Καλάθι όμω όντω έχει βελτιώσει πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι του. Ο, ο, ο Καλάθι δεν φλέγει κατά και στο NBA, βελτιώθηκε πάρα πολύ. Ναι, έχει έτσι, βελτιώσει δηλαδή, πάρα, πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι του. Βελτιώθηκε πάρα πολύ ο Καλάθι. Συμφωνώ. Τα πρώτα, άλλαξε. χρόνια, τα πρώτα χρόνια ούτε δεν καταλάβαινα και γιατί γινόταν ξεστή, τόσο φασαρή για τον Καλάθι. Και στον Παναθηναϊκό, αυτόν τον Παναθηναϊκό βρήκε χώρο γιατί έφυγε ο Διαμαντίδη. Ναι, οκ, okay, συμφωνώ. Έτσι, δηλαδή, συμφωνώ. Βρήκε και χώρο στο συγκεκριμένο Παναθηναϊκό από που έφυγε ναι. Διαμαντίδη να δείξει κάποια πράγματα το Καλάθι. Πολύ ωραία. Απλά όταν είχε έρθει τότε από την Αμερική εδώ στην Ελλάδα, γινόταν πάρα πολύ φασαρία για το καλάθι και δεν την καταλάβαινε ειλικρινά, αλλά έχει τα τελευταία 2-3 χρόνια όντω έχει βελτιώσει πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι του και νομίζω ότι είναι από του playmakers στην Ευρώπη τουλάχιστον που πραγματικά έχουν τρομερή επιρροή στο παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ναι. ο τρόπο με τον οποίο επηρεάζει το παιχνίδι ο καλάθι στην καλή του μέρα ε, είναι, είναι φοβερό. Είναι φοβερό πραγματικά. Δηλαδή, όντω μπορεί να πάρει την ομάδα του, να την πάρει από το χέρι και να, να την κάνει ό,τι θέλει. Okay. Παρότι με κάποια χρόνια yeah, δεν το, ήταν έτσι. Το έχει δείξει κιόλα. Yeah. Ναι, το έχει δείξει κιόλα στον Πανανιακό φέτο ότι ο Πανιακό, ό,τι έκανε φέτο, σε πολύ μεγάλο βαθμό το έκανε λόγω καλάθι. <σορειά> ναι, ναι έτσι. έτσι. Δηλαδή, ό,τι, ότι τρόπο πήρε ο Πανιακό, το ποτάμι, δηλαδή. Και ό,τι <σορειά> δεν έκανε με τη ρεάλ, α πούμε, στο παλιό τάγμα, πάλι δεν έγινε λόγω καλάθι. Αυτό. Ναι, που είχε θέματα. Γενικά, εντάξει, τώρα είναι κάποιε κινήσει που δεν αγγίζουν εδώ την Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη, γιατί εντάξει, τώρα τα νούμερα. Τώρα ο πέτρο παίρνει πόσα λεφτά θα πάρει. 2,3 για τρία χρόνια. Εντάξει. Είναι το μπάτζε του Άρη και του Πάου για τα επόμενα τρία χρόνια. <laughs> ναι. Έτσι. Αλλά είναι πολύ, για μένα το ξαναλέω, ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Συμφωνώ. Για ένα τέτοιο παίχτη. Συμφωνώ. Δηλαδή, πραγματικά είναι. Δηλαδή, αν παίρνει ένα παιδί από Παπαπέτρου, δηλαδή ο... τώρα λέγαμε για τον Τράζεν. Δηλαδή... <laughs> ο Φάνη, ο Χριστοδούλου, τι έπρεπε να πάρει, δηλαδή. Τι έπρεπε να πάρει ο Φάνη ο Χριστοδούλου, δηλαδή. Που... Για την εποχή ήταν 3 3-4 εκπαιδευτικό. Τι 3 3 3-4 εκπαιδευτικό, άσο 2-3-4 εκπαιδευτικό και 5 επιζωφάνει. Δηλαδή δεν είναι 40 λεφτά για να σου πει κάτι. Το να πει τον Ολυμπιακό το καταλαβαίνω. Να το κάνεις για αυτό δηλαδή, για να πει κάτι Ολυμπιακό το καταλαβαίνω. Αλλά στο αγωνιστικό κομμάτι καθαρά είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά για ένα τέτοιο παίχτη. Έτσι, ναι. Δηλαδή, αυτά τα δίνει τα λεφτά για ένα παίκτη ο οποίο θα σου αλλάξει τι ισορροπίε. Θε ένα Αμερικανό. Έτσι, ρε. Δηλαδή, ναι, τη λέξη δεν λέγεται ο Αμερικανό. Αλλά ρε, παιδί μου να. Είναι, είναι πάρα πολλά τα λεφτά πραγματικά. Ο έχουν αλλάξ... κάνει λιγότερα. Δηλαδή, δηλαδή, ναι, δηλαδή λέμε <laughs> τώρα για. Ε, 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 το συζήτησα από χθε και με τον Κώστο Βασιλιάδη ότι δεν μπορεί να σπάσει η ιδιάδα. Ε, εντάξει, η ιδιάδα θα σπάσει μόνο αν συνεχίζουν και. Δηλαδή, δίνουν τόσα λεφτά αυτοί και κάποια στιγμή δεν αποδίδουν οι παίκτες. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Παπαπέτα μπορεί να κάνει πούμε, τόσο μεγάλη διαφορά για τα λεφτά που δίνει στην Ελλάδα. Για να περιεχθάμε και στο άργο που Ναι, δεν είναι, δε, ξαναλέω. Έτσι, το παιδί είναι ένα, ήταν ένα project στην αρχή πολύ δυνατό. έτσι ε, Ακόμα έχει περιθώρια βελτίωση. Δεν λέω ότι έχει μείνει. Ε, τελείωσε όσο πήγε, πήγε. Ε, αλλά τα τελευταία χρόνια σε μια ομάδα που υποστήριζε του Έλληνε, δεν είδα καμία βελτίωση. Έτσι. Και με είναι... κάτω πασχετικά. Τι ναι. κάνει καλά. Έτσι και να σα πω κάτι τώρα. Αν δεν έμεινε τον Ολυμπιακό, δεν έμεινε στην Εθνική. Έτσι. Δηλαδή τα νούμερα του και είπα, δεν είναι για Εθνική. Τώρα μην κορυδευόμαστε. Μην λέμε τώρα την Εθνική. Θα συνεχίζει να παίζει γιατί παίζει μάλλον Τι Δεν έκανε κάτι με νούμερα. αυτό που πει και εσύ, τι θέση παίζει. Τι, θέση τι είναι, είναι καλό. Δηλαδή το τι είναι ένα πρόσδεκτο, δηλαδή, ένα ψηλό παιδί, ο οποίο έχει άντρε. Ναι. Λίγο, ναι. λίγο κάτι σουτ, λίγο κάτι Δεν μου λέει κάτι με αυτό. Δεν μου λέει. Το Τίνο Παπαπέτρο που ο μπαμπά του, α πούμε, ήταν παλιά του Παναδημιακού και εντάξει. Και ο μπαμπά του ήταν ένα δυνατό ψηλό τεσσάρι. Πολύ δυνατό. Αλλά δεν ήταν κάτι εξειδημένο, α πούμε, ο μπαμπά. Πολύ τόρο γίνεται. Νομίζω ότι πιο πολύ είναι αυτή η κόντρα Παναδημιακού Ολυμπιακού στην όλη διαδικασία που μπαίνει. Ε, ναι, και παρά το, το επικοινωνιακό το ναι, κομμάτι κομμάτι. Ναι, που... Παρά το κομμάτι αυτό. Εντάξει, <Δεξή> αυτό το, το, συζητάμε τώρα, είπαμε, δεν αγγίζει τη Θεσσαλονίκη, δεν μα αγγίζει. Εμεί έχουμε τα δικά μα θέματα. Έτσι, είπαμε τα λεφτά αυτά τώρα που θα δώσει ο Παναγιώ του Παπαπέτρου. ο Άρης πλέον είναι τα χρέη του πληρολογό. Ε, είναι, είναι σχεδόν τα, τα διπλάσια από τα φετινά μπάτζετ που θα κάνουν οι δύο ομάδε. Για τρία χρόνια έτσι. Εντάξει, οκ, okay, Αλλά, λέμε. Όχι, είναι, είναι, πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι το μπάτζετ του Πάου Ο ένα χρόνο του Παπαπέτρου. ένα Εντάξει, είναι τρομερά η διαφορά είναι πολύ μεγάλη και παραμένει. Εσύ παλεύει, α πούμε, με πέτρε και με τόξα και αλέγχουν τα πυρηνικά. Δυστυχώ έτσι είναι αυτή είναι η πραγματικότητα για τι ομάδε μα. Ε, Ω ένα βαθμό το ότι οι ομάδε μα έχουν βέλη και τόξα, αυτές είναι και αυτέ. Ε, έτσι. Ναι, εννοείται. Δεν, Δεν φταίει ο και φέρνει πέχτες, και ο Άρη που ε, μπήκε σε λογική καθάριση χρεών, έδωσε την ομάδα ελευκό σε έναν άνθρωπο που ελέγχτηκε όπω ελέγχτηκε και από τον πρώτο χρόνο φάνηκαν κάποια πράγματα, αλλά όλοι κοιτούσαν στι άλλε γωνίε και όλοι κοιτούσαν και σφυρίζανε διάφορα και το βλέπαν αυτό το κακό να έρχεται και το αφήνανε κάποιοι. Κάποιοι το αφήνανε. Έτσι, και φτάσαμε τώρα πάλι να γνωστάει πάλι ο Άρη πόσα εκατομμύρια, να μην έχει παίχτε, να είναι σε μπάν και τα σχετικά. Δεν φταίει ο Παναγιακό αυτό. Ο Άρη φταίει. Πώ θα το κάνουμε. Ναι. Ο Άρη όταν στο τελικό με τον Παναθηναϊκό Έγινε ολόκληρο, σταματά και ε, κάποιοι θεωρήσαν ότι άμα δεν γίνει όπω το παλαιό τελικώ. Και τι έγινε, ρε παιδιά που έγινε στο παλαιό. Αντί έγινε στο παλαιό και έχασε και με διαιτησία και τιμωρήθηκε κιόλα. Και τι έγινε, δηλαδή, που έγινε στο παλαιό και δεν έγινε στην Κρήτη τελικώ. Ε, το πρόβλημα σε αυτό ήταν ότι η ομάδα τότε ήταν απλήρωτα και τα κινητιλιδεράδε που φέρανε τα σουβλάκια. Mm. Αυτό είναι το θέμα μα. Και ο Πάοκ, εντάξει, ο σε μια λογική. γίνανε κάποια χρέη πριν πολλά χρόνια. Έτσι, που και εκεί θεωρώ ότι θα μπορούσε, να μαζευτεί το κακό, αλλά πάλι δεν μαζεύτηκε. Και αναλάβα κάποιοι άνθρωποι να βγάλουν το φίδι την τρύπα. Με τι δικέ του δυνατότητε, με δυνατότητε υπάρχουν. Με αυτά τα χρόνια που περάσαν και σιγά σιγά μαζεύτηκε το. Θα μου πει, χαθήκαν χρόνια. Έτσι, χαθήκαν χρόνια που ο Παώ έκανε οικονομική ξηγένση και όχι αγωνιστική. Ε, δεν υπήρχε αγωνιστική προοπτική. Ότι ομάδε δημιουργούσαν. Παίρνει καλό μπα σε κάποιε ομάδε, αλλά τα λεφτά ήταν μετρημένα. Δεν μπορούσε να ανέβει παραπάνω. Mm. Αλλά σα καναλέω ότι πέρα λέμε για του κάτω, α βάζουν τα λεφτά και δεν βγάζουν, αλλά οι ομάδε μα φταίνουν για κάποια πράγματα. Οι παράγοντε που βρίσκονται στι ομάδε γενικά. Ο κόσμο που είτε ασχολείται είτε δεν ασχολείται. Έτσι δηλαδή, όταν έγινε ο Λάσκαρη και εσύ βλέψει τον πρώτο χρόνο ότι. Το, α, υπάρχουν προβλήματα οικονομικά. Όταν σου βγαίνουν τα δημοσιεύματα με τι δικαστικέ αποφάσει και εσύ αντί να δει την αλήθεια, κατηγορεί μου που τα βγάζουν. Έτσι. Και λε ότι κυνηγάνε τον Λάσκαρι και εντάξει θα δικαιωθεί. Ε, μετά δεν σου φταίει ο Παναδημιακό και ο Ολυμπιακό που παίρνουν επέκτη. Ή, ή ο προμηθέα που βάζει λεφτά. Ή το περιστέρι που θα βάλει λεφτά. Ή οι λίμνε. Τώρα δεν ξέρω πώ λέγεται και η ομάδα και τώρα. Για... Ο ύφο του λίμνου. Ο ύφο λίμνο του θα βάλει λεφτά. Mm. Δεν. δεν σου φαίνεται. Εσύ φτε. Πότε να του τραβήξει το λάσκαρο ταυτάκι και να πει τι γίνεται ρε μεγάλο εδώ. Έχει να πληρώσει τέσσερι μήνε. Τον άφησε να, να, υπάρχει έτσι ένα μισό χρόνο και από τα 2,5 εκατομμύρια που είχε πέσει το χρόνο να ξαναπέσει τα πέντε. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώ, δυστυχώ έτσι. Δεν ξέρω καλά, μιλάμε για τα ρετρό γιατί mm. Πάμε στην ε, πραγματικότητα και μια που για τον Άρη, να πω ότι δεν έχει κάτι τρομερό ο Άρης. Έτσι είπαμε για το θέμα του Καλατζάκη από χθε. Δεν νομίζω ότι αξίζει να σχολιάσουμε κάτι παραπάνω σήμερα. Κάποια στιγμή ο Γουλέλμο, ο κ. Γουλέλμος, ο κ. Γουλέλμος και ο κ. Σαγγελού θα βγουν να μιλήσουν, να πούν κάποια πράγματα, να δούμε τι θα μα πούν και αναλόγω να δούμε πώ θα είναι και οι απαντήσει του. Mm -hmm. Έτσι. Περιμένουμε. Εγώ τώρα το πάω για Σεπτέμβριο, να ξέρει Εκεί με πάω... την έναρξη σεζόν. Ε. Ε, καλά, ναι, εντάξει. Τι να πω, να το πάω για Σεπτέμβριο με την έναρξη σεζόν να πάει ποιο στο γήπεδο. Ποιο. Ποιο θα παίξει με την ε, δυναμό τη φλιδά. Αν μπορεί να πάνε τίποτα εδώ, Γεωργιανοί που ζουν στην Ελλάδα. Να πάνε με τη δυναμό τη Ναι, γιατί όχι. Δεν, ε, δεν νομίζω ότι ο κόσμο ψήνεται πια. Ε, τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι από συζητήσει με φίλου ε, πάρα πολύ είναι αυτό που μου λένε ότι γιατί δεν μιλάει. Δεν ψινόμαστε. Κάτι μας κρύβει, κάτι γίνεται. ο κόσμος πλέον έχει καχύποπτο σε πολλά πράγματα. Ο και όσο περνάει καιρό και χορηγίε δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. Τίποτα απολύτω. Έχουν περάσει τόσοι μήνε και δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. Ουσιαστικά άρεσε να ανακοινώσει κάποιε μεταγραφέ που άμα τι βάλει κάτω και τι δει. Ο Βεργίνη είναι μια καλή μεταγραφή, αλλά ξανά είπαμε ο Βεργίνη θέλει να γυρίσει Έτσι. Δηλαδή το παιδί έκανε να δει με τον Άρη, γνωρίζοντα ο Άρη ότι ο Βεργίνη θέλει να έρθει πίσω, σαν Είχε ένα υπέρ. Yeah. Εντάξει, ο Σλαβτσάκη το παιδί είναι μια τεράστια ευκαιρία ο Άρη. Ακόμα και αυτό ο Άρη πώ είναι. Γιατί οι προηγούμενε ομάδε τώρα ήταν μικρέ. Τι θα πει ο Σλαβτσάκη, δεν έρχομαι στον Άρη. Φυσικά και θα πει είναι έρχομαι. Ο Βιόνη επίση ήξερε ότι ο Βιόνη δεν μπορεί να φύγει από τη Θεσσαλονίκη λόγω των σπουδών. Και γι' αυτό ουσιαστικά πήρε και την συμφωνία πίσω με τον Λαύριο. Ότι γιατί δεν μπορούσε να φύγει. Και ουσιαστικά σαν να πίεσε και αυτό τον Άρη για να του κάνει μια καλή πρόταση. Που δεν... Ο Μπέλ επίση δεν είχε ομάδα. Δηλαδή κάθε και τα βλέπει κάτω και λέει ότι δεν έγινε και κάτι τρομερό αυτή τη στιγμή στον Άρη. Mm -hmm. Και περιμένει ο κόσμο να δει κάτι για να ψηθεί, να ζεσταθεί. Δηλαδή ο Πάουκ έτσι, έκλειξε τον Μαρκάρι στο Μαργαρίτη. Που το ξαναλέγαμε εδώ είναι τεράστια κίνηση για μένα. Ο Μαργαρίτη είναι. Σε κάθε χρόνο έχει κάτι καλύτερο να δείξει. Κάθε χρόνο ανεβαίνει αγωνιστικά. Και η αξία του χρωματιστών για μένα είναι, είναι από του λίγου παίκτε που εκτό από τον Ολυμπιακό η αξία του ανεβαίνει κάθε χρόνο. Ναι, παρόλο που είναι 35. Ναι, ανεβαίνει όμω. Ναι. Πώ ήρθε στον Πάο και πώ είναι τώρα. Κράτησε τον Γκο που είναι μια πολύ καλή κίνηση. Η παραμονή του Γκο στον Πάοκ. Είναι εξαιρετικό και το έδειξε και πέρσι. Έτσι. Δηλαδή ο κόσμο, έστω ε, αυτοί που ασχολούνται. Γιατί εντάξει, αντιλαμβάνομαι ο καθένα τι γίνεται σε σχέση με το άλλο άθλημα. Έτσι, διάμενη. το ξέρουμε αυτό. Αλλά αυτό που ασχολείται ψήνεται. Βλέποντα κάποιε κινήσει να γίνονται για να διατηρηθεί σε ένα καλό επίπεδο η ομάδα. Καταλαβέ. Δεν λέμε να πα να πάρει το, το πρωτάθλημα. Το ξέρει, δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό εννοείται. Αλλά είναι κάποια πράγματα λοιπόν παιδιά, που συζητάμε εδώ και τα λέμε και τα ξαναλέμε. Και ε, θέλουμε απλά να, να, το, να δείξουμε ότι το ότι δεν είναι, πάει καλά το, η πόλη μα σε κάποια θέματα και αυτά δεν είναι ότι φταίει ο Παναδιακός που δίνει στο ΑΠΕ 750 εκατομμύρια. Αυτό είμαι εμεί. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω αν ο Άρης, δεν παρακολουθώ και όλα τα από τη αλήθεια της ανακοινώσης ΣΚΑΕ. Δεν να έχει βγάλει καν διαρκείας. Έτσι, δηλαδή, πότε θα γίνει αυτό. Τι πρέπει να κάνει να κλείσει το δηλαδή. Για να βγάλεις διαρκείας, για να, να μιλήσεις στον κόσμο. Να πεις κάποια πράγματα. Mm -hmm. Έτσι. Εντάξει, ο πρέλεβη κάνει μια συνέντευξη τύπου κάθε πότε κάνει, κάθε Σεπτέμβριο νομίζω. Ε, μια φορά το χρόνο σίγουρα ναι. τοποθετείται δημόσια. Κάνει παιδί μου. Δεν είναι ανάγκη να απο... συνέντευξη τύπου. Ναι, κάνει μια δημόσια το Μία τουλάχιστον φορά υπάρχει. Αυτό το να πω κάνει μια δημόσια και στην αρχή το έκανε πιο συχνά. Στην αρχή. Ναι. Που ήταν πιο καυτά τα θέματα και με το οικονομικό κομμάτι και με αυτά μιλούσε πιο συχνά. Ναι. Εδώ τώρα στον Άρη υπάρχουν εδώ και τρία χρόνια δεν έχει να μιλάει κανένα. Έκανε ο Λάξης μια συνέντευξη ήρθε. Ήταν η ιστορία με τον Γιαννάκη που δεν ρωτήθηκε, δεν μπορούσε να ρωτηθεί για τίποτα για τον Γιαννάκη στη μέση. Και τέλος. Και ο καινούργιος πάλι δεν μιλάει. Ναι. Και αυτά που λέει εκεί που θέλει και τα λέει, έτσι, για μένα είναι γενικότητε. Δεν είναι κανεί από πίσω και ο κόσμο να μην ανησυχεί. Εντάξει, και μένα να με βάλει αύριο αφού, αφού το πρωί στη, okay. στην, Καϊάρη, mm -hmm. να με βάλει εμένα αύριο στην Καϊάρη, που εντάξει, μπορώ να δείξω και τη δήλωσή μου σε όποιον θέλει, τη φορολογική. Mm -hmm. Έτσι, και τη δει και θα μου πει, καλά, ρε φίλε, τι, μην ανησυχεί, θα πάνε όλα καλά. Πίστεψε με. Ε, δεν είναι όμω λογική αυτή. Ναι. Δηλαδή, αν αναλαμβάνει μια εταιρεία η οποία τραβάει κόσμο από πίσω τη. Δεν μπορεί να λε, εντάξει, και να περνάνε μήνε έτσι. Και να μην έχει ανακοινώσει μια χορηγία. Έστω, ξέρω εγώ. Το να μην πω και καμιά εταιρεία, ξέρω εγώ, με το ψιτοπολέο σταμάτησε. Ανακοινώσει μια χορηγία, κάτρε, παιδί μου, να, να δείξει ότι κάτι γίνεται. Να. Ότι κάτι έχει σκηνίτερ, παιδί μου. Κάπω κάτι. Έτσι. Λοιπόν. Ε, αυτό να κάνουμε. Τελείω θα κάνουμε, ναι, θα κάνουμε ναι, -εκπομπές. Ναι, 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 ναι. Δεν μα γίνει στο, στο τωρινό ναι. να ξέρει. Δεν μα γίνει. Λοιπόν, α πάμε στο διάλειμμα που, που, χρωστάμε και επιστρέφουμε για να κλείσουμε. Το πάμε έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε το τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή. Έτσι, στα τελευταία λεπτά είμαστε. Τραβήξαμε λίγο το, το διάλειμμα παραπάνω. Ε, γενικά, να ξέρετε τώρα, εδώ, έχω σταμάτησε πολύ καλή μέρα σήμερα. Και με ρετρό και με άλλε καταστάσει. Γι' αυτό τραβάνε για τα διαλύματα λίγο παραπάνω. Γιατί, μας... Γιατί έχουμε εδώ το μα πιάνει Τάξε, πάρλα. Δηλαδή, είναι λίγο... πράγματα που δεν έχουμε στον αέρα δυστυχώ. Ναι, είναι λίγο καλοκαίρι. Ε, ναι. Και ξαναλέω, επειδή έχω πραγματικά κουραστεί ένα Νίκο, Εδώ και πολλά χρόνια δεν είναι τώρα το. Ε, να έρχεται καλοκαίρι. Και δηλαδή. Πιο πολλά θυμάμαι τα καλοκαίρια που έχει προβλήματα οικονομικά, δικαστικά, νομικά, ε, αφραγκέ για Παρά να έχει κάτι καλό να ναι, πει. Ναι, δηλαδή όταν ναι. έχει κάτι καλό. Έχει άλλη διάθεση, ρε παιδί μου. Τώρα να, να κάτσει το παλιά. να πούμε μισή ώρα να μιλάμε για τον Καλάιτζάκη, για τον Κουρτίδη, για τι υποθέσει αυτέ που είναι γνωστέ. Δηλαδή δεν θα βγάλει. Δεν θα ανακάλυψαμε την Αμερική. Mm -hmm. Έτσι. Και να ξαναλέ πάλι τα προβλήματα και να βάλει μέσα. Ξέρω εγώ τον Βουλγαρόπουλο. Και ξέρω εγώ τον Σιδηροηλία και τον Χριστίδη. Εντάξει. Ναι, μα κουράζει και εσύ, ρε φίλε. Κουράζει και εσύ. Δηλαδή, Πώ να ασχολεί όλη μέρα με αυτά. Χίλιε φορέ δηλαδή να, 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 να βγάλουμε ένα μα πει ιστορίε για το 80, για το 90. Θα μου πει, τα παλιά θυμάσαι και θα κλε. Όχι, ρε, βλέπει. Μνημόσυνα θα, κάνουμε. Δεν, δεν κάνει Απλά αλλάζει λίγο την ψυχολογία σου. Θυμάσαι ωραία πράγματα. Δηλαδή, εγώ τώρα που θυμήθηκα όλα αυτέ τι ιστορίε που είπαμε πριν το 86, δεν αναβερθήκαμε στον Πάουξ στον Άρη, που τότε με σορανούσε, α πούμε. αναβερθήκαμε σε ωραίε εποχέ του μπάσκετ. γιατί αν πιάσουμε τον Άρη και τον τις τότε εποχέ με τώρα, Τότε είναι που θα μα πιάσει <laughs> κατάληψη πραγματική, έτσι. Ε, Εντάξει, ήταν εν, 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 εν. τώρα δημαξή, για να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Mm -hmm. Επειδή λέγαμε για τον Ντερόζαν το θέμα, έχει κάνει μια τρομερή δήλωση για μένα. Δη, δηλαδή, αυτό ρε φίλε που στην Αμερική μιλάνε και τα λένε έξω από τα δόντια και εδώ στην Ελλάδα. Ποτέ κανεί, ποτέ κανεί όμω δεν έχει πα, παράπονα και προβλήματα. Άκου τώρα τι είπε ο Ντερόζαν ε, Θα κάνω μια μετάφραση στα. Αγγλικά ουσιαστικά, λέει, το ρωτήσανε για την ανταλλαγή από τους ε, σπέρσους, ε, το Τορόντο και λέει δεν μπορείς να τους εμπιστευτείς, ε, δεν υπάρχει ε, 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 lo, loyalty, Επιστοσύνη. loyalty Επιστοσύνη. όχι εμπιστοσύνη ε, ε, Πίστη, ε. ξέρω εγώ, κάπως έτσι Ναι, πίστη στην, ε, πώς μπορείς να με λέω πίστη, ναι, ε, σε αυτό το παιχνίδι Sell, sell, you out quick for a little bit of nothing. Σε πουλάνε λίγο γρήγορα για λίγο από το τίποτα. Ναι. Ε, δεν, αυτό δεν είναι δηλωσία, είναι ένα story που ανέβασε σήμερα στο Instagram. Γράφοντα αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, Instagram. Yeah. Ναι. Ε, ουσιαστικά δείχνει ρε παιδί μου ότι είναι, ότι είναι τραλαμένος, έτσι. Mm -hmm. Ότι προφανώ και έχει παιδίσει ποντά στο Τόροντο και προφανώ δεν του αρέσει ω και τόσο πολύ ότι Ξαφνικά τον στείλανε στου Πέρσου. Αν και εγώ, αν είμαστε έτσι, θα ήμουν χαρούμενο που πάω στου Πέρσου. Mm -hmm. Θα μου πει από την άλλη, βέβαια, τον στέλνουν στη Δύση, που στη Δύση έχουν μαζευτεί όλα τα θηρία. <laughs> είναι και αυτό ένα θέμα. σε στέλνουν στο στόμα του Λίκου. Καταλάβει. Δεν είναι, α πούμε. Και φαίνεται φανερά επηρεασμένο ο Ντερόζαν. Αλλά αν φύλλε στην Ελλάδα, δεν θα το δει ποτέ αυτό να το λέει κάποιο. Δηλαδή, σε κάποια στιγμή δεν κρέαζε μόνο το τόροντο. Κρέαζε γενικά όλο το, το στυλ, α πούμε ότι ξαφνικά μπορούν να σε στείλουν ενώ είσαι πιστό σε μια ομάδα, υπογράφει, παίζει, κάνει ράνε. Την άλλη μέρα το πρωί, γεια σα, έφυγε. Έτσι. Είναι, είναι, δήλωση σκληρή, παιδί μου. Δηλαδή, εδώ αφήνουν παίκτε ελεύθερου ή κάνουν ό,τι ράνε και πάει ο άλλο από τη μια ομάδα στην άλλη. και... Δε... γιατί έβγαινε την ομάδα, εντάξει, δεν θα το συζητήσω, προχωράμε. Ρε φίλε, πες, γιατί έβγαινε, δηλαδή, εσύ, ρε, πατουλ, γιατί έβγαινε τον Λιμπέκο, από τον Ολυμπιακό, είπες Τα είπε στην Πράσινη. Τι είπε. Είπε ότι ήταν θέμα ρόλου. Αυτό. αυτό. Ήθελε περισσότερα, ξέρω εγώ. Ναι. Σε αυτό το κομμάτι, όχι το οικονομικό, ναι. ήταν μπασχετικό το, το ζήτημα. Μέντα, μαζί. Ήθελε περισσότερα. Ε, άρα είχε ρόλο με το σφαίρο πλούτο. και περισσότερα. Είχε ρόλο με το σφαίρο ε. <laughs> Όχι, είναι, είναι ωραία, ωραία, ωραίο το story αυτό, Ατάκα, ότι θες πες τον Τερόζα, που δείχνει, ας πούμε, και το πώς λειτουργούν και αυτοί οι star, έτσι που αντιλαμβάνω ότι το θέμα loyalty και πίστη και παραμονή σε μια ομάδα. Έτσι. Δεν είναι, είναι απλά. Είναι αυτό που λέμε, ρε, εσύ. Χρήμα. Ξαφνικά. Εκεί που είσαι σε μια Λέγαμε και το παπαγιάνι πριν. Το ίδιο είχε για τον Τερόζαν. Έτσι. Ο Τερόζαν είναι στο Τωρόντο από ο καλύτερο παίκτη, α πούμε. Ωραία. Ο, ο, franchise player. Έτσι, ναι, και είναι ξαφνικά έφυγε. Τελειώσαμε. Εντά, και στο Σαν δεν μπορεί να γίνει ο franchise player, αλλά. Ναι, okay. το, το, θέμα είναι ότι ε, πάει να παίξει με τα θηρία, είπαμε. Δηλαδή, αν είσαι τώρα ο Ντερόζαν και βλέπει τη γενετική καταρχήν και φεύγει ο Λεμπρόν. Έτσι, λε ότι ωραία, άρα μπορώ του χρόνου να ελπίζω να πάρω τον τίτλο στην Ανατολή. Ναι. Που για το Τωρόντο το και τον Ντερόζαν είναι μεγάλο πράγμα. Mm -hmm. Δεν είναι κάτι ε, μικρό να πει ότι αξιτό υπάρχει κι άλλο. Και ξαφνικά σε διώχνουν εσένα και σε στέλνουν στην Ενδύση που είναι οι Super Golden State Warriors, οι ψιλοσούπερ Houston Rockets, ο LeBron James, πάλι μπροστά σου και οι Lakers και πας στους Spurs που θεωρητικά οι Spurs είναι σε πτώση είναι αυτό που λέμε σε μια κατάσταση ε, rebuild αλλά όχι rebuild από την αρχή rebuild με Σταδιακά. ενδιάμεσο ναι. ναι. ότι ναι κάνω rebuild αλλά θέλω να κάνω και κάτι στα πλευρά βάση με κάπως έτσι περίεργο κατάσταση και λες τώρα πάλι δηλαδή να πάω κάπου που θα είμαι σφαλιά ενώ μπορεί να είναι ναι, όχι, ο Ντερός δεν είναι πολύ, είναι πολύ ξεχωριστός, ξεχωριστό. Είναι, yeah. είναι, ξεχωριστή περίπτωση. Ε, και με αφορμή αυτό που, που πέρασε. Που, που, που ξεπέρασε. Ωραία. Παίζοντα μπάση το ξεπέρασε. Έτσι. Δεν το ξεπέρασε μένοντα έξω κάνα χρόνο με τη διοίκηση να λέει ότι είναι τραυματία και όλα αυτά. Παίζοντα μπάση ξεπέρασε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Και προφανώ είναι έτσι, έτσι, έτσι πολύ. Πολύ ξεχωριστή περίπτωση ως, ως χαρακτήρας. Ο παίξη, πα, και ξεχωριστή και σαν παίχτης, έτσι όχι μόνο ο χαρακτήρας του. Λοιπόν, φτάσαμε στις, στις 10. Ξανά ραντεβού θα έχουμε αύριο εδώ στις, στις 8. Με, με ένα φιλικό αύριο. Με Basket City. Μπα. Τελειώσα Από την άλλη εβδομάδα κάτι πάμε. Yeah. Από την άλλη εβδομάδα κάτι γίνεται φίλε Λοιπόν, α, ακολουθεί η Μπαλαντέρ με, με, Νίκο Παπαδόπουλο. Για τις επόμενες δύο ώρες εδώ στο Λίμπορ 107,4. Εσείς μένετε στον εδώ. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε το βράδυ σας σήμερα.